Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πεστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 FM. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production. Τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και το Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, έχετε οριστική διαγραφή αυτοκινήτου σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών, μέσα από το οποίο μπορείτε να διαλέξετε το ανταλλακτικό το οποίο θέλετε για το δικό σας αυτοκίνητο και να το κάνετε δικό σας περισσότερα στο www.listoparto.gr.
9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ειδικότερα για τους φίλους από το εξωτερικό, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ένα τσιγάρο δρόμος τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος από το κέντρο της πόλης. Εκεί όπου η φίλη οδηγεί ταξί, μπορείτε να βρείτε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Αυτή είναι η τιμή, είναι ασύλληπτη, μοναδική ευκαιρία με απλά ελληνικά. Πάτε εκεί ή τηλεφωνήστε στο 2310-596-596 προκειμένου να το κάνετε δικό σας. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρόρευμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μοιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από το οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε στο volterra.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν volterra.gr 213-088-3000, αρμόδιος διευθυντής του κλάδου ενέργειας ή ΡΑΕ. Τη σφράγισε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ 1-3. Στο παιχνίδι που έλεγες ότι δεν θα το δω, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Το είδες. Το είδα για επαγγελματικούς λόγους. Για επαγγελματικούς λόγους. Γιατί να το δω δηλαδή. Γιατί. Γιατί είχες αγωνία ποιος θα προκριθεί, εντάξει. Αγωνία δεν έχω ποτέ, κόκκινε, ποιος θα προκριθεί. Όχι, δεν το λέω για σένα, βρε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα προκριθεί. Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά και επειδή πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Σωστά. Αγωνιστικά ή και όχι. Τι αγωνιστικά και όχι. Είδα κάποια πράγματα, ρε παιδί. Μόνο αγωνιστικά συμπεράσματα και κάτι. Ήθελα να δω κάποια αγωνιστικά συμπεράσματα. Καταρχήν ήθελα να δω πώς θα κατέβει ο Ατρόμητος. Μείον 9 παίκτες. Άρα θα κατέβει πλήρως με τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι καλό. Δηλαδή ο Ατρόμητος πάει χαλαρά με τον ΠΑΟΚ. Και πώς πάει χαλαρά με τον ΠΑΟΚ. Όταν θες να ανατρέψεις το 2-0, όποια και είναι η εντεκάδα σου, και εγώ και εσύ να παίξουμε, πρέπει να κάνουμε ένα γρήγορο δεκάλεπτο, δυνατό δεκάλεπτο, 12 λεπτό. Να πιέσουμε ψηλά, να κάνουμε άμυνα τουλάχιστον στο κέντρο του γηπέδου. Κάποια στιγμή να πιέσουμε και μπροστά, έτσι στο δεκάλεπτο του γηπεδούχου, μπας και ξεκινήσει με κάποιο γκολ, με κάποια πίεση κτλ. Αντίθετα, ο Ατρόμητος δίνει την κατοχούλα στον ΠΑΟΚ, είναι πίσω από τη σέντρα. Λέω τώρα τι μάτς θα δω, ρε φίλε. Τώρα τι μάτς θα δω. Ένα μάτς το οποίο, ας πούμε, ξέρω τον νικητή. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ατρόμητος δεν έχει στα χαφ το Μανσόν, δεν έχει το Βασιλακάκι. Βάζει τον Ούμπιντες 38 χρονών κόφτη και με παίρνει τηλέφωνο άλλος και μου λέει: έκανε, λέω, σακόφ γκολ. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, δηλαδή να πάω στο γυροκομείο της Ανοτούμπας και πάρω δύο. Οι οποίοι είναι αδύνατοι γέροι. Και τους βάλω, ας πούμε, τους κάνει ο Σακχόφ δύο γκολ. Δεν είναι κριτήρια αυτά να κρίνουμε τον Σακχόφ ή τον Γκάνιας. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Αζεβεδέο. Αζεβέδο, ρε. Αζεβέδο. Τα δεν βλέπω. Του Αζεβεδέου, ποιον είχαν πατέρα. Το Θωμά είχαν πατέρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πιστεύω ότι μπορεί να βρει φόρμα ο Ζεβεδέος να φάει τον Βιερίνια. Οπότε ο Βιερίνια ξεκινάει ξανά σαν αριστερό μπακ. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή να βγάλει τον Ζεβεδέο, να ανακατέψει μπροστά σε ρίσκο να βάλει τον Βιερίνια ενώ του βγαίνει τώρα είναι ένα αριστερό μπακ. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα μπει στην περιπέτεια να βάλει τον Ζεβεδέο και να βγάλει τον Βιερίνια ή να βάλει τον Βιερίνια, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια περίπτωση να τον βάλει αριστερά, γιατί ο Μακ σαν συγκαμμένος είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν πήρε μια 6-7 κιλά μείον, αλλά δεν είναι, ας πούμε, το παιδί. Δεν με ενθουσιάζει, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όλα τα λεφτά είναι ο Πέλκας. Όλα τα λεφτά είναι ο Πέλκας. Ο Μάτος φαίνεται ότι θέλει ξεκούραση κι άλλο. Θα πάρει κάποια ημίχρονα σε κάποια μάτς του όταν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί. Και εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι για μένα ο Πασχαλάκης, έτσι όπως τον ευλέπω, αν βγάλει τη χρονιά και πάρει και τίτλο με τον ΠΑΟΚ, πρώτον πρέπει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα μαζί με τον Τζιντότα.
Δηλαδή βγάζουμε πάλι μια διάδα τερματοφυλάκων φανταστικών. Και ο Τζιντώντας και ο Πασχαλάκης είναι ένα δίδυμο για την εθνική σας την ομάδα πάρα πολύ καλό. Και το άλλο το οποίο έχω να πω είναι ότι μια ομάδα, ας πούμε, της μέσης της βαθμολογίας στην Premier League μπορεί να στηριχθεί σε ένα Πασχαλάκη. Δηλαδή έχει, τις προάλλες ήμουνα σε ένα προπό τρεις ώρες στο φίλο μου το Βρουτό Ταυροκή στη Βυζής και έδειχνε την αμέσως κατώτερη κατηγορία από την πρώτη εθνική της Αγγλίας. Ναι. Έβγαινε αποτελέσματα, φάσεις και τα λοιπά. Championship. Championship. Ναι. Και έβλεπα τους τερματοφύλακες. Και λέω τώρα, αυτός είναι καλύτερος από τον Πασχαλάκη. Εκείνος είναι καλύτερος από τον Πασχαλάκη. Δηλαδή, αυτός μπορεί στα γεράματα, τώρα στα επόμενα 4 χρόνια, να κάνει ένα διαιτές συμβόλαιο, να πάρει ένα εκατομμύριο από καμιά αγγλική ομάδα και να χεστεί στο τάλιρο στα γεράματα. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Δεν μπορεί να πάρει στον ΠΑΟΚ λεφτά. Όχι, δεν μπορεί τόσα λεφτά να πάρει στον ΠΑΟΚ. Καλό θα ήταν να τον πουλήσουν κάποια στιγμή όταν πάρουν το πρωτάθλημα. Και να πάρει και αυτό. Είσαι ο αδερφός του Πασχαλάκη. Είμαι ο αδερφός του Πασχαλάκη. Πόσο να είμαι πάρει ο θείος του. Ο παπάς. Ναι. 200 παίρνει το παιδί σήμερα, λέμε. Δεν ξέρω πόσα παίρνει το παιδί. Χοντρικά, ρε παιδί, ναι. Πόσο επί... ναι. 200. Θα του πω. Παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ναι. Τι θα ζητούσε. Θα τον αναζητούσα, τον κεράσω. Τι θα ζητούσε. Κάτσε, ρε, περίμενε. Θα πίναμε ένα καφέ. Θα τον έλεγα ποιον έχει μάνατζερ. Θα μου έλεγε τον τάδε. Μπορεί να βρει καλύτερον. Δεν ξέρω. Γιατί θείο. Για να πα στην Αγγλία, ρε βλάκα ψηλέ, θα τον έλεγα. Θα του δίνα και ένα φυλάκι στο μέτωπο. Να πας στην Αγγλία, ρε, να παίξεις. Ποια τερματοφύλακα έχει η ομάδα σου, ρε, η Southampton. Southampton, δεν είσαι. Πώς το λένε το τερματοφύλακα της Southampton. Σιγά μην το ξέρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω το στήριο. Πώς λένε το τερματοφύλακα της Everton, να πούμε. Πώς λένε το τερματοφύλακα της Πέμπτης από το τέλος στην Αγγλία. Τερματοφύλακα χρειάζεται η Liverpool. Ποιον έχει τερματοφύλακα το η Liverpool. Τον Μινιολέ. Μινιολέ. Ο Πίνιολέ. Ο Πίνιολέ. Δηλαδή, εγώ σου λέω δεύτερος να πάει στην Αγγλία. Στέκεται άνετα μια 600 στο παντελόνι το χρόνο. Λόγω σωματότυπου δηλαδή. Τι λόγω σωματότυπου, ρε. Έχω να δω καιρό τέτοιο τερματοφύλακα. 1,97 ρε. Δεν με νοιάζει και γρήγορος. Και ο Χαλκιάς ήταν 2 μέτρα 99. Ο Χαλκιάς, να σου πω τώρα. Ναι, ο Χαλκιάς είχε ένα μεγάλο δισαβαντάζ. Τι σχέση έχει ο Χαλκιάς με τον Παπασχαλάκη. Τι να μιλήσει, ρε. Ο Χαλκιάς πάντα έκανε μια απίστευτη πρώτη χρονιά. Ναι. Και μετά τα κάνει σαν τα μούτρα. Ο Χαλκιάς είχε αρτηριοσκλήρωση. Τι σχέση έχει ο Χαλκιάς. Πάντα σε Παναθηναϊκό, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, η πρώτη χρονιά ήταν σούπερ και μετά. Οι τερματοφύλακες του 1,97, κανένας από αυτούς στην Ευρώπη, εγώ θα σου πω, όσους έχω δει, γιατί μπορεί και θα μας ξεφύγει και ορισμένο, οπωσδήποτε. Με 1,97 να έχει τέτοια έκρηξη, τέτοια γρηγοράδα στα πρώτα μέτρα, τέτοια εκτείναξη, τέτοια αντανακλαστικά και διεύθυνση άμυνας. Γιατί εγώ τον βλέπω ότι μιλάει. Χωρίς να έχει center back αυτή τη στιγμή, δηλαδή να το πούμε το καλό για τον Πασχαλάκη, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον ηγέτη το center back. Δεν έχει Κοντρέρας, δεν έχει Μπέμπερ. Ο μπαμπάς Μάιχελ ήταν 1,91. Ναι. Όχι 1,97, 1,91. Ναι. Ήταν ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας. Άσε ρε με τον Μάιχελ, πάει τελείο για τους τωρινούς λέμε, μην πιάσουμε τα παλιά. Ωραία, boy, με διακόπτω. Ο μπαμπάς Μάιχελ, δεν με νοιάζει ο μπαμπάς του Μάιχελ τι έκανε να πούμε. Ήταν τερματοφυλακάρα. Ασύλληπτος. Άσε τώρα ο μπαμπάς του Σμάιχελ. Ο ψηλός ο τερματοφύλακας του 1,97, όσοι έπαιξαν στην Ελλάδα είχαν αρτηριοσκλήρωση. Αν εξαιρέσω τον Βάντζικ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός και ελαστικός και τοποθετήσεις φοβερές κτλ., δεν έχω δει εγώ σε τέτοιο μπόι τέτοια ταχύτητα, τέτοια έκρηξη, τέτοια αντίδραση. Δηλαδή είναι για πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να πάρει το πρωτάθλημα, να πει. Θεούλη μου, πού πιστεύει τον Άγιο Διονύσιο, στον Αηλευτέρη, στον Αημινά, πού πιστεύει το παλικάρι. Θα πει Θεούλη μου, ας πούμε, το πήρα το πρωτάθλημα, δικαιούμαι γιατί ταλαιπωρήθηκα 8 χρόνια και έχω φιλοδοξία. Ποιος παίκτης της ΑΕΚ είπε ένας πιτσιρικάς και το σχολίαζε στην Έρα Σπορ ο Μπακασέτας. Στην μπάλα επάνω και στη δουλειά επάνω δεν υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή, κάνεις μια δουλειά, μάλιστα. Έχεις φτάσει πολύ, είσαι πολιτής. Έχεις φτάσει πιο ψηλά. Αυτό το ο στόχος σου πρέπει να είναι και παραπάνω. Δεν το και είπε παραπάνω. Μπακασέτας. Πρέπει να είσαι άπλιστος. Δεν το είπε ο Μπακασέτας. Ένας συμπαίκτης του Μπακασέτα και το σχολίαζε ο Μπακασέτα. Σωστά, όχι. Ναι. Το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ναι. Λέει. Ναι. Ο συμπαίκτης... το λες, το είπε, τέλει, δεν χρειάζεται. Το ξέρω. Ναι. Λέει... ναι. Μπράβο, του λέει πολύ μεγάλο, πολύ έξυπνο και ευφυές αυτό που είπε. Σε όλες τις δουλειές. Σε όλες τις δουλειές δεν πρέπει να υπάρχει. Είσαι ο καλύτερος πολιτής στην Ελλάδα στα φάρμακα. Βάλε στόχο την Ευρώπη μετά. Βάλε στόχο. Βάλε τα Βαλκάνια, ρε. Βάλε, κάνε κάτι παραπάνω. Μην μείνεις εκεί. Ματαιόδοξος να είσαι. Χωρίς να απογοητεύεσαι. Όχι ματαιόδοξος, να μην βάζεις όρια. Υπεραισιόδοξος. Να μην βάζεις ταβάνι. Ναι, ναι, να έχεις λόγο ναι. Να αγωνίζεσαι. Έτσι.
Εντάξει, είναι στοίχημα με τον εαυτό σου. Ούτε οικονομικό είναι απαραίτητο. Ότι να έχει στόχο να αγωνίζει, να μην τα παρατάς. Να πει εδώ τελειώσαμε. Τα κατάφερα όλα. Βάλε έβαλε γκολ ο Σάκοφ, έβαλε ο, πώς το λένε, ο Κάνιας. Αυτού του δύο εγώ 50 γκολ να κάνουν. Έτσι και μου πει πάρε ένα εκατομμύριο και αγόρασέ του, θα του πω του πουλάω. Δεν του θέλω. Ποδοσφαιρική ερώτηση από φίλο. Παρακαλώ. Πώς εξηγείτε ότι ο Λιμιός είναι σταθερά καθοδικός, γιατί δεν κάνει ούτε μια μισή μπούκα, γιατί δεν πάει στο ένας με έναν? Θα σου πω. Ο Λιμιός. Έξυπνη ερώτηση. Ο Λιμιός θα καταλήξει ένας πολύ καλός δεξιός μπακ. Ο Λιμιός. Αν ο Λιμιός δεν γίνει δεξιός μπακ, καριέρα δεν θα κάνει σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, ο Λιμιός, άμα δεν πάρει το ένας με έναν, άμα δεν πάρει το τελείωμα, θα μείνει εκεί που είναι, θα το δώσω σε κανέναν Αποέλ, μετά θα το δώσω σε καμιά Τρίπολη και θα έχει πτωτική πορεία. Το παιδί αντί να βγάλει, ξέρω εγώ, 10 διαμερίσματα, θα βγάλει μια παράγκα από το ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Ο Λιμιός λοιπόν θα πρέπει να δουλέψει και μόνος του. Όπως δούλεψε μόνος του. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας. Όπως δουλεύει μόνος του ο Πασχαλάκης και είναι τρελαμένος με τη γυμναστική, ο Πέλκας, σου πω εγώ. Εγώ φαντάζομαι τον Πέλκα γέρο. Πασχαλάκη! Μην κάνεις το λάθος, Πέκαρο φίλο μας ο ψηλός και κάνεις πολλά βάρη. Μη. Ποιος είναι ο φίλος σας? Φίλος μας. Ποιος φίλος? Ποιος φίλος μας ψηλός? Έχει χάλασει η καριέρα του από τα πολλά τα βάρη. Ο Φερνάντες. Ο Φερνάντες. Γιατί? Μην κάνεις το λάθος, Πέκαρο. Ήταν επαγγελματίας ο Φερνάντες. Καλός ήταν. Φελός ήταν. Άλλο το ένα και άλλο το. Καλό ήταν. Πασχαλάκι, μην κάνει βάρη. Μην κάνει το ίδιο λάθος. Θα σε ακούσει τώρα ο Πασχαλάκη και θα πει: αφού με είπε ο κόκκινο, μην κάνω βάρη, δεν κάνω βάρη. Λοιπόν, ο Πασχαλάκη. Ενώ θα ακούσει εσένα. Ο Πασχαλάκη ή ο Πέλκα κάτι θα πάρει από μένα. Εγώ γυμνάζομαι από τα 12. Εσύ τρως γύρους από τα 12. Κάνει πολύ καλή γυμναστική και με τα δύο Μη. Φαντάζομαι γέρο τον Πασχαλάκη και τον Πέλκα. Ο ένα εκεί στα Γιάννητσά, εκεί θα έχει στη Θεσσαλονίκη κτλ. Θα είναι τι φόρμε του και θα κάνει βάδιν. Θα κάνει μονόσια κτλ. Ο Δε Πασχαλάκης σε ένα σάκο θα κάνει 55 χρονών σάκους κτλ. Θα έχουν πάρει μερικά κιλά, μπυρόκυλα κτλ. Αλλά θα γυμνάζονται και οι δύο. Πες μου εσύ, από αυτούς που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Από αυτούς που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν σταματήσουν την μπάλα και πάνε στην ηλικία τη δικιά μας. Κολόγεροι γίνουν. Ποιος θα κάνει γυμναστική? Ο Μάτος. Ποιος θα κάνει? Ο Μάτος. Ο Μάτος μπορεί να κάνει γυμναστική. Πες μου άλλον. Αυτοί οι δύο που είπε. Ο Μαλεζά υπάρχει περίπτωση με αυτή την τεμπελιά να κάνει γυμναστική. Ο Βαρέλα. Αυτό που... Βαρέλα. Αυτός που δώσανε δανεικό στο Παναθηναϊκό. Ποιον δώσανε δανεικό στο Παναθηναϊκό? Όχι ο. Το Μιστακίδη. Ο Μιστακίδη. Ο Μιστακίδη τεμπέλη. Δεν πρόκειται. Κάτσε. Ο Κάτσε θα τρώει σαν το Μάτζιο θα είναι ο Κάτσε. Ο Κάτσε θα τρώει 4 γύρου και 5 τυρόπιτε και θα είναι έτσι αδύνατο. Σαν τον Ζαγοράκη. Αυτή την ευλογία έχει. Δεν πρόκειται να κάνει γυμναστική. Ποιο θα σα κάνει, ο Μπίζεσβαρ? Τώρα... Ο Μπίζεσβαρ, ο πρώτο που θα πάθει έμφραγμα να πούμε από αυτού ήταν ο Μπίζεσβαρ. Από το πάχο. Άκουτο. Ναι, παρακαλώ, λέγει. Σου τη λέει ο Λουκά. Ο Λουκά μου τη λέει. Ενώ έχει καλό μάτι. Έχω μάτι με τον Αζεβέδο έχει πέσει έξω. Είναι πολύ καλό παίκτη. Full back ήμουν στο γήπεδο και τον είδα μόλι βρει τη φυσική του κατάσταση. Θα είναι ένα μάτο από τα αριστερά. Ωραία. Τι ικανότητε απαντάω εγώ για σένα. Εσύ απαντά για μένα. Ναι. Εμένα κράζει. Εσύ απαντά. Τι ικανότητε του Αζεβέδο τι ξέρουμε. Μπράβο. Είπαμε ναι. Ότι ο Άνε Αζεβέδο μπορεί να προσφέρει το 50% από αυτά που έχει αποδείξει ότι μπορεί. Θα κάνει όργια, ναι. Δεν είπε, απλά σου είπε λοιπόν, ο Ραπτόπουλος. Έρχεται ο Αζεβέδο και σου λέει θα είμαι σε 15 μέρες έτοιμος. Ναι. Λέει ο Λουτσέσκου θα είναι σε ένα μήνα. Όταν τα ακούει αυτά, τι να σε πήρε, φίλε. Το ξαναλέω. Εγώ και στο Βιερίνια και στον Αζεβέδο και σε άλλους παίκτες καλούς δεν αμφισβήτησα να τα ακούει και η Βάσο να πούμε η γυναίκα την του. Την ικανότητα. Δεν αμφισβήτησα την ικανότητα, το ταλέντο. Και αυτό που λέμε την πορεία. Ναι. Εγώ αμφισβήτησα τη βιολογική τους κατάσταση. Ξέρω ότι είναι ο Αζεβέδο πολύ καλός τεχνίδης. Ξέρω ότι αν είναι καλά μπορεί να ανέβει full back. Ξέρω ότι μπορεί να κάνει καλές. Ξέρω ότι μπορεί να έρθει διαγώνια και να σουτάρει στην απέναντι γωνία. Δεν ξέρω στον αέρα τι μπορεί να κάνει στο ψηλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν βρήκα ένα extreme καλό στενασμένα τι μπορεί να κάνει πίσω. Αυτά είναι ερωτήματα. Εγώ αμφιβητώ, που λέει ο Κόκκινος, την βιολογική του κατάσταση. Τι λέει ο Κόκκινος? Αμφιβητή. Το λες χάρη συντομίας. Χαίρα από τώρα. Στη Γερμανία το είπα αυτό. Ναι. Αμφιβητή. Στην πόλη σου? Ναι, στην πόλη μου. Ποια? Στουγκάρδη. Χαρ. Κόβει να τα πάντα. Δεν πειράζει. Ο κόσμος να καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται. Θα πείτε τίποτα για το πανό του Ατρομήτου, για τους εξυγιαντές και την ανακοίνωση των αρπαδών του Πας Γιάννα? Γιατί δεν το κάνετε? Γαργάρα, στα ελληνικά όλη η Ελλάδα λέει τα βλέπει και γελάει. Για ποιο πανό από τα δύο? Τι είχε το πανό δηλαδή? Ένα πανό καταρχήν λιδωρούσαν τον αγώνα που γίνεται για τα Σκόπια. Τι λιδωρούσανε? Την προσπάθεια που γίνεται για τα Σκόπια, για το Σκοπιανό. Και ένα πανό έλεγε για το offside. Οκ, okay. Ευφυές θα πω εγώ. Ναι.
Εγώ να πω ότι το μισό μπάτζετ του Ατρομήτου το πληρώνει ο Σαββίδης με τον Χατζή Ισαΐα, τον Γιαννούλη και τον, πώς το λένε τον άλλον, και τον Ουάρντα. Άστο να πάει στα κομμάτια. Όταν ανοίξατε τις ποδάρες σας στην Τούμπα σε δύο μάτς, να λέγατε για το Σπανό γιατί ανοίγεις τις ποδάρες σου. Ας τη Μακεδονία ήσυχη και άσε να πούμε για τη Μακεδονία όπου είπες. Πότε θα κάνει ο Πάμε? Αχ Θεέ μου. Πότε θα κάνει ο Πάμε πορεία? Όταν κάνει θα πάμε. Θα φωνάζουμε. Όχι, θα πρέπει να φωνάξεις για να ισοφαρίσεις, γιατί είσαι σε δύο παρατάξεις. Και λένε, γιατί ρε φωνάζετε μόνο για τη Μακεδονία? Όχι για το Πάμε. Οποιοσδήποτε για να κάνει αγώνα. Θα κατέβει να δικαίου, κάνει αγώνα. Είμαστε μαζί. Μάλιστα. Εμείς θα κρίνουμε αν είναι δικαίου ο αγώνας. Τελείωσε. Φίλε, αν ο άλλος παίρνει. Θα πούμε κατεβείτε. Αν ο άλλος παίρνει μισθό 1000 ευρώ και λέει παίρνω λίγα και θέλω να κάνω τα κάνω 2000. Μπράβο, όταν οι άλλοι τους δίνουν 400. Μπράβο, Κρητή μου, ωραία. Κλείνει η παρένθεση. Δεν θέλω να παραλογιζόμαστε αυτό. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει. Ο Πασχαλάκης μοιάζει σωματοτυπικά με τον όμπλα κλίτ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Εκείνος μου δείχνει πιο κτίνος. Τι είναι? Πιο κτίνος. Άμα τους βάλω στο ρινγκ, ξέρω ποιο λες. Ο Πασχαλάκης όχι μόνο θα τον κερδίσει, θα τον κερδίσει με νοκάουτ. Αν παλέψουνε θα κερδίσει της Ατλέτικο. Αν παίξουνε ξύλο. Πού το ξέρεις εσύ? Εγώ λέω να παίξουν ξύλο. Άμα... Το δείξω, τώρα θα... το ξέρω. Πώς θα το δει το Πασχαλάκη? Ο Πασχαλάκης είναι εκρηκτικός. Άσο, άσο, 2-3-5, μπαμ, κάτω. Βλέπεις τι. Ευρώ, πλευρό. Σαγόνι, πλευρό. Αν παλέψουνε, ναι, θα κερδίσει το Ατλέτικο. Ναι. Αν παίξουν ξύλο, ναι, θα κερδίσει ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης είναι ταχύτατος, ρε. Με αυτό που σου λέω, τι διαφορετικό είναι αυτό που λες εσύ? Αν παλέψουν. Ναι. Τον έχω πιο γομάρι τον άλλο. Ναι, τον είδες εσύ. Πιο γομάρι να πούμε. Ναι. Δεν μου λες, άμα δεις τον Τζατζαρά να παλεύει με τον Κλαδά. Και ποιο θα πει ότι θα κερδίσει? Έχει αδυνατήσει. Ναι, άκου το τώρα. Το πιάσει ο Κλαδάς με τα δάχτυλα, σα κατώ θα το ρίξει κάτω. Άσε τι τον είδε εσύ και τον είδα εγώ. Τα δάχτυλα του Κλαδά σε σφίξανε. Εσένα σφίγγουν. Εμένα σφίγγουν. Για τι βλακίε που λέει. Ναι, εγώ βέβαια με μελανιέ από εδώ. Άσε τι βλακίε λοιπόν. Είδα γομάρι είναι. Εσύ βλέπει ένα όγκο και λε γομάρι είναι. Δεν είναι μόνο όγκο. Τι αδερφέ, τον βλέπω και πώ κινείται. Σιγά μη. Καλά. Άτε. Λέγε. Άιτε. Άιτε. Τελείωνε. Άντε, όλα τα ξέρεις. Πολύ ξέρε. Φωτεινέ εσύ. Άντε, τα ξέρεις όλα. Για παίρνουμε σκοτεινέ. Σκοτεινός. Ναι. Τι θέματα άλλα έχει? Είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε και πολλή ανάλυση. Ποια είναι η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ τώρα? Η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει με τη Λαμία. Όχι. Γιατί ο Πανιό... Όχι. Όχι. Λίγο μυαλό. Ναι, να παίξει με την ΑΕΚ. Για την ΕΠΟ. Ναι. Το καλύτερο είναι να παίξει. Δεν με νοιάζει. Εγώ τι είμαι? Εγώ παίρνω μισθό από την ΕΠΟ. Με διορίσα στην ΕΠΟ. Με διορίσαν από τον ΠΑΟΚ. Τι θες τώρα, τι θες να μου πεις? Η καλύτερη κλήρωση να παίξει με την ΑΕΚ. Τι λέει ρε φίλε? Ναι, γιατί είσαι σίγουρος να τη βγάλει έξω σε διπλό αγώνα? Όχι. Τότε γιατί είναι καλή κλήρωση? Τον λέω, δεν θα τη βγάλει έξω. Ναι, τότε γιατί είναι καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ? Η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι η Λαμία. Γιατί εγώ με την ΑΕΚ θα βάζω τα δεύτερα. Η Λαμία λέω. Κοκορόμια λέει. Ορίστε τι. Θα την κούραζα την ΑΕΚ. Κατάλαβα, πού θα το καταλάβεις εσύ? Πού να το πιάσει το μυαλό σου του Άργου? Θα κοίταζα. Τι μου περισσεύει, βάλτο και κάθε τα να πού. Ναι. Να φάνε κόκκινες, κίτρινες. Ναι. Οπότε το Μάρτι που θα παίξουμε το παιχνίδι πρωταθλήματος να έρθουν με απώλεια. Ναι, ναι, αλλά πού να το πιάσουν, ενώ οι άλλοι, αργό. Ενώ οι άλλοι είναι βλάκες, δεν θα κάνουνε. Ναι. Οι άλλοι το θέλουν το κύπελο. Ναι, γιατί το πρωτάθλημα δεν το θέλουνε. Δεν το θέλουν. Έχει τελειώσει ρε Κωνσταντίνα. Τα ίδια λέμε. Μην με κουράζει. Δεν το μπορούμε το πρωτάθλημα. Κλείδωσε, πέρασε μπροστά τελείω. Τελείωσε. Πόσους βαθμούς είναι πάνω ΠΑΟΚ? Δύο. Από την ΑΕΚ. Δύο από την ΑΕΚ, τέσσερις από τον Ολυμπιακό. Και τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Την Κυριακή μπορεί να τελειώσει. Ναι. Ναι. Θα κάνει διπλό η Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Όχι. Ένα-ένα. 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 Τελείωσε. Ένα-ένα. Εντάξει. Θυμώνουν τώρα οι αεξίδες. Όταν λέω θα κερδίσει η ΑΕΚ, είμαι καλός. Άμα έπαιζε ο ΠΑΟΚ τέσσερις φορές με τον Ολυμπιακό και τον βίαζε όπως τον βίαζε η ΑΕΚ, τα σάλια του Μπούζου και τα δικά σου εδώ θα είχαμε γλιστρήσει, θα είχαμε σπάσει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, τώρα τον κάνει η ΑΕΚ στο μούχτι η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ! Χθες για την ΑΕΚ μίλησε. Έπαιξε χθες ο άλλος μείον 9 παίκτες, κερδίσαμε τον Ατρόμητο, λέει 3-1. Τι λέτε μωρέ? Δεν έπαιξε ο Βασιλακάκης, δεν έπαιξε ο Μανσόν. Δεν έπαιξε ο Τερματοφύλακας. Δεν έπαιξε ο Ουάρντα. Δεν έπαιξε ο Χατζησαίας. Δεν έπαιξε ο Γιαννούλης. Δεν έπαιξε ο Βασιλακάκης. Κερδίσαμε, λέει, το. Με το σκεπτικό μου. Ποιο γιατί? Έβαλε γκολ ο Σάκοφ, λέει. Και εγώ άμα έβαζα, θα έβαζα γκολ. Τρομερά πράγματα. Άντε, ρε, φύγε με τον Ούμπιτε σε οχτάρι. Βλέπαμε παιχνίδι που έβαλε γκολ ο Κάνιος και ο Σάκοφ. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά,
Δεν γίνονται αυτά. Έτσι είναι μαγιά, φίλε. Να μην γίνονται αυτά. Περπατώντας να το πάρει. Πόσα χιλιόμετρα τρέξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 5 χιλιόμετρα ο καθένας, 3 γκολ βάλανε. Έκανε ο Πασχαλάκης τα δικά του, τα τρελά να πούμε. Πώς? Από 6,5 και πάνω. Είχαμε και ένα καλό παίκτη από την Άουσα, τον οποίο δεν τον είδε καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τον είδε, το μάτς το είδες. Το είδε το μάτς. Το είδα. Ποιος παίκτης ήταν αυτός? Δεν κατάλαβα. Πού να καταλάβεις εσύ? Τι να κάνω εγώ τώρα. Είδε το μάτς, δεν κατάλαβε τον παίκτη. Πάω να πιω λίγο καφέ. Ποιος είναι ο παίκτης? Ας τα διάλαβα εκεί ποιος είναι ο παίκτης. Κοίταξε, θα σε βάλω κάτω και θα πεις στο Δεσπότη Παναγιώτη. Άντε, βροντόσαυρε. Καθυστερημένε. Να πω κι άλλα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days του Delicious, ανοιχτά 24 ώρες. Today's, keeping the city alive today. Λοιπόν παιδιά, πάω στο υπερ μάρκετ της Κλαβενίτης να πάρω μία περούκα και αστεία γυαλιά για να ντυθώ rockstar. Εγώ θέλω μία στέκα και ραβδί και περούκα γιατί θα ντυθώ βασίλισσα του χιλιού. Και εγώ θέλω μία καραμούζα και πολύ χαρτοπόλεμο και ένα καπέλο γιατί θα ντυθώ cowboy. Και εγώ θέλω μισό κιλό φέτα, παξιμάδια και ντομάτες. Τι θα ντυθείς αγάπη μου, ντακός? Δεν θα ντυθώ, θα ετοιμάσω το τραπέζι. Τώρα στα υπερμάρκετ Κλαβενίτης όλα τα αποκριάτικα, μάσκες, καπέλα, γυαλιά, στέκες, περούκες, καραμούζες, χαρτοπόλεμος και σερπαντίνες, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ και αναψυκτικά για το πάρτι, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sale service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίες οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ αμαλάχη. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία, έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις, Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα, θέλω πρωινό, τα θέλω όλα. Το
τώρα. Τι περιμένεις? Πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψιλικά. Stay, Ναυάρχου Κουντουριώτου του 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Χειροποίητος χαλβασμερίας και ταχίνι από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασμερίας, μοναδικό. Σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσερ Γωνία. Εκεί όπου μπορείτε να βγάλετε κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε κι αν χρειάζεται. Ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 85-27-27 και να τον καλέσετε αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, οτιδήποτε άλλο κι αν σας παρουσιαστεί. Υπάρχει ο δικός μας κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσας, στο 85-27-27. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Τι να ακούει ο κόσμος, δεν βλέπει. Όχι, όχι, θα το βοήθησε τον κόσμο. Ναι. Δεν. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, και τι να κάνω εγώ. Ο άλλος ποιος είναι? Πού να ξέρω. Άντριου Χέντερσον. Ναι, και. Είναι ο καλύτερος freestyler στον κόσμο. Τι θα πει freestyler? Λοιπόν, αυτό freestyler σημαίνει έχει ελεύθερο στυλ. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός. Αδερφή είναι? Όχι, ρε. Τι ελεύθερο στυλ έχει? Με την μπάλα, δες τι κάνει με την μπάλα. Γιατί μπορεί να παίξει μπάλα αυτό. Άλλο πράγμα σου λέει. Ο άνθρωπος είναι μάγος με την μπάλα. Και για το τσίρκο είναι. Αλλά έχει τύχει να δω τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχουν τέτοιοι στην μπάλα πάντα. Έχει τύχει να δω freestyler στο εξωτερικό. Δεν παίζουν μπάλα αυτοί, δεν μπορούν. Ναι. Freestyler. Οι οποίοι κάνουν μαγικά με την μπάλα πραγματικά. Στο γήπεδο δεν μπορεί να δώσει μια πάσα. Έλα, τελείωνε. Πώς εξηγείς ότι δεν μπορεί αυτός να παίξει στο γήπεδο? Πού να ξέρω εγώ, κόκκινε τώρα, δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο. Τι να κάνουμε? Τι μιλάει την μπάλα, δες. Τι μιλάει, τον ακούει. Και ο Χατζηπαναγής τη μιλούσε την μπάλα, αλλά τίτλο δεν πήρε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τόσο. Γιατί βλαδί, βλαδί. Τόσο πολύ σε βλαδί, δηλαδή. Τι έπαθε αυτό ο κόμπλα ο Χατζηπαναγής με τον Κοφίδη, γιατί δεν πληρώσαν τον Κοφίδη αυτό, γιατί δεν πάει να βοηθήσει τον Ηρακλή. Ό,τι πει ο Σάββας. Εγώ τι ξέρω, εγώ τι πει Σάββας. Ο Σάββας έχει να παίρνει λεφτά, είναι δυσαρεστημένο. Ο άλλο γιατί δεν πάει εκεί πέρα να βοηθήσει τον Ηρακλή. Ε? Πήγε ο Κατσελμπέ ο φίλο, πήγε εκεί ο Τουτζιάρη ο φίλο, πήγαν όλοι εκεί πέρα. Ο Χατζηπαναγής κάνει την αρκούδα στον άλλον. Να πάει. Να πάει. Να αφήσει τον Σάββα και να πάει. Ο Σάββα και ό,τι με πει ο Σάββα. Βάσκια, να αφήσει τον Σάββα και να πα. Γιατί να τον αφήσει τον Σάββα? Μπορεί να έχει συμφέρον με τον Σάββα. Είπα τη γνώμη μου. Είπε τη γνώμη σου. Με ρώτησε. Είπε τη γνώμη σου. Τη Δευτέρα το βράδυ ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα είναι μαζί στη βαθμολογία κόκκινη. Ναι. Για να γίνει αυτό πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει τη Λάρισα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει. Χθε μίλησα το βράδυ με το Κούγια εγώ. Με το Κούγια. Ναι. Με το. Λέω, πήρε συνέντευξη, λέω, ο Μπούζος τον Αυλονίτη, λέω, τον προπονητή σου. Ίδιος, λέω, Βασίλης Αυλονίτης. Γελούσε, κοίτα στο Περιστέρι. Και τον είπε, λέω, μήπως είναι καλό, λέω, να μην έρθει ο Κούγια στην Τούμπα, να πούμε κτλ. Όχι μόνο, λέει, θα έρθω, λέει, θα κάτσω και στον πάγκο. Ε, καλά, μωρέ, του λέω, αφού δεν σε συμφέρει, θα αρχίσουν να βρίζουν. Εγώ είμαι υδροχός, λέει, με οροσκόπο. Πώς με είπε το πέρα. Τι σου είπε?
Είμαι υδροχός με, με οροκόπο, ναι, ναι. Πώς το μετώπε τον οροσκόπο, ρε γάμο το. Ξέχασα. Και κατεβεί. Ξέχασα τον οροσκόπο. Κάτσε να βαρέσουν πως κατέβει. Κάτσε. Κάτσε να σε βάρει. Μήπως και κατέβει. Κρύο, κρύο. Είδες πως κατέβει. Μια φάπα και κατεβαίνει. Κρύο. Με κρύο. Μάλιστα. Έχω και... Τι σημαίνει αυτό. Σέλο τη εντάσσει τη βασαρία αυτό. Ψόφιος για καυγά είναι ο Ψόφιος. Τρομερός. Χειρότερος από σένα. Χειρότερος. Εγώ είμαι ήσυχος άνθρωπος. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σε καυγά, τον προλάβω και αυτό να θα πλακώσει εμένα μετά. Ρε κόκκινε, καταλαβαίνεις ότι θα έρθει στον πάγκο εκεί με τον Αυλονίτη για να τον βρίζουν υποαξίδες για να γίνει φασαρία. Για να χαλάσει το παιχνίδι. Τον είχα ρωτήσει κάποτε. Άντε πάλι, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Τον είχα ρωτήσει κάποτε, σταμάτα. Δεν το κατάλαβα. Το λέω, ρε Αλέξη, άνθρωπος τώρα ευκατάστατος, σοβαρός. Αυτά εδώ. Γιατί πας στο γήπεδο χωρίς να έχεις κανένα δυο δίπλα σου και κινδυνεύει σωματική ισοκαιρότητα. Μου αρέσει λίγο το ξύλο. Ναι. Με πιάσαν τα γέλια. Ναι, ναι. Μ' αρέσει να σταματάς. Από τον Μελισανίδη που κυκλοφορεί με μπράβους. Από τον γιο του Σαββίδη που κυκλοφορεί με αρκούδες. Από τον το Μαρινάκη που κυκλοφορεί με φουσκωτούς. Ποιο μάγκας είναι ο Κούγιας. Γιατί πάει μόνος του. Ούτε φουσκωτούς, ούτε τίποτα. Παντού, παντού. Δεν μασάει τίποτα. Οι άλλοι πουλάνε μαγιά, θα σε κάνω, θα σε ράνω με τις μόνες γορίλες. Δεν μασάει τίποτα. Ακούστησε, λέω. 67 χρονών, δεν πιτσιρικά. Ναι, 67 χρονών. Πάει παντού μόνος του, μπράβο. Κατάλαβες τι θέλω να σε πω. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Μου αρέσει που ο κύριος Δραπτόπουλος δύο φορές είπε ότι δεν έπαιζε ο Βασιλακάκης. Έκανε αλλαγή, αλλαγή. Για να βγουν πολλές οι απουσίες στο τρόπο του, λες και ο Πάουκ δεν είχε. Η πλάκα είναι όμως ότι έπαιξε ο Βασιλακάκης. Ναι, αλλαγή έπαιξε. Τα χνάρια σου βαδίζει, κύριε Κόκκινε. Μισό ρε σαλιάρι. Σε ποιο λεπτό πήγε ο Βασιλακάκης και το σκορ πόσο ήταν, σαλιάρι, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Σαλιάρι, πονηρέ. 0-2. Στο 0-2 μπήκε. Σαλιάρι. Καταρχήν δεν έγινε ποτέ 0-2. Ήταν 1-1 κόκκινο. Επίτηδες, το είπα για να δω, αλλά εσύ πιάστηκες. Μα έχει τελειώσει η πρόκριση, αυτό του λέω. Ναι. Τελείωνε, πάνε παρακάτω. Ραπ, καλημέρα. Η Παοκάρα θα πάρει double. Σαββίδη σε μεγάλος, ο χοντρός καλή. Κλαίει, καλή δύναμη ο Μαρίνος, ο Χαζάπης από Φιθινίας. Γεια σου, κόκκινε. Ο χοντρός του είπαν φύγε μετά. Πρωτάθλημα θα πάρει. Άστο το κύπελο. Είναι η σειρά της ΑΕΚ να το πάρει. Κανενός η σειρά δεν είναι κόκκινη. Ό,τι μπορεί παίρνει ο καθένας. Εσύ αυτά που λες στον κόσμο είναι σαν τους λες τα μοιράσαν τα αυτές τις βλακίες που λέτε στα καφενεία. Ποτέ δεν υπονόησα. Οι βλακίες στα καφενεία. Λέω. Αυτές τις βλακίες. Όχι στο μαραθώνιο, ωραία. Απαντάω λοιπόν. Απάντα. Επιστημονικά. Τι κάνεις, λέει. Επιστημονικά. Πέσαν τα πανεπιστήμια. Γκρεμίστηκαν. Η ΑΕΚ έχει ένα μαραθώνιο. Έχει να δώσει πολλά περισσότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Σε ένα παιχνίδι, αν είναι ο τελικός, τον ΠΑΟΚ μπορεί να το κερδίσει. Ναι. Στο μαραθώνιο δεν μπορεί να το κερδίσει. Ναι. Πόσο πιο απλό είναι αυτό που, από αυτό που καταλαβαίνει το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου. Μάλιστα. Αυτή είναι η εξήγησή σου. Είναι λογική. Λογική, ξεμή λογική. Είναι μια εξήγηση. Έχω στοιχεία και στο λέω. Στο μαραθώνιο δεν θα αντέξει. Ναι. Σε έναν αγώνα μπορεί να αντέξει. Ναι. Σε κάλυψα. Με κάλυψες. Έτσι, αυτή είναι η ερμηνεία σου. Μην το πας διαστραμμένα. Ένα πάρευχε. Ναι, πες το όμως. Πες. Γιατί πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύει ότι. Πρέπει γιατί ο κάθε ακροατής θέλει τη λεπτομέρεια από εμάς. Την άκουσες. Σε καλύπτει πώς. Εμένα με καλύπτει. Τον ακροατή να καλύψει. Εμένα τι να με καλύψει. Εγώ δεν είμαι εδώ για να καλύψω. Με καλύψει. Εμένα ο ακροατής να καλύψει. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Χατζηνικολάου, το μάνατζερ. Ποιο είναι ο Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω. Εγώ ένα Χατζηνικολάου που ξέρω από τον τι. Και εγώ του Χατζηνικολάου που έχει την Μπουγάτσα να πούμε τον Βασίλη. Γιατί ο Σοκράτης δεν σου κάνει. Εγώ φίλος με τον Βασίλη, τι να κάνω τώρα. Εγώ είμαι και με τους δύο, τι να κάνω. Και με τους δύο, αλλά είσαι πάντα σε δύο χρόνια εκεί. Πώς είσαι φίλος. Πάμε παρακάτω. Ωραίο τραπλέ, συμφωνώ, αλλά ούτε ο χοντρός είναι το στυλ των Βραζιλιάνων μπακ. Για Πασκαλάκη, συμφωνώ. Έκανε μια απόκρουση σε μια κεφαλιά από το ένα μέτρο και πετάχτηκε λες και έχει ελαττήρια. Όμως διαφωνώ ότι είναι για μικρομεσαία ομάδα. Είναι για top class. Και αν μπορεί να παίξει η Everton, ναι. Και να αρχίσουμε να κάνουμε δυναστεία, θα πρέπει να τον κρατήσουμε πάση θυσία. Ναι, πληρώστε τον και κρατήστε τον. Όσο πληρώνεις. Τελείωσε. Ποιος δεν μπορεί το πρωτάθλημα, ρε Παγλαμάκο, και να σταμάτα το παίζει έξυπνο. Κόψτε την παραμύθια, αλλά κρατήστε την μπάλα χαμηλά. Η αλαζονία δεν είναι καλή. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο φίλος. Μ' αρέσει. Φίλε, λέμε τη γνώμη. Άλλα θέματα. Α το βρωμό Facebook, κόκκινε. Όλα. Α το βρωμό Facebook. Τα θέματα δεν τα βγάζει στο Facebook. Εσύ δεν τα βγάζει. Άλλα θέματα. Τι οι ακροατές. Οι ακροατές. Από το Φάρο θα πάρει ο Άρης Αφημί. Από ποια ομάδα. Στον μπάσκετ. Δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει. Θα σωθεί έτσι δηλαδή. Θα τη σώσει ο Καπάζογλου. Έτσι. Θα τη σώσει ο Καπάζογλου. Την πετύχει, θα του πληρώσει με μανταρίνια, με λουκουμάδες, με χουρμάδες, με τι θα του πληρώσει. Θα του σώσει ο Καπάζογλου. Λέγε ποια αφημί θέλει. Ο Αρεξής από το ωραίο καστρό. Αυτό θέλει ένα σουλτάν με ρεμέτ. Τι θέλει. Μωρέ καλά θα πάτε, λέει. Έχετε εκείνη η ρόπα για να βαντάρετε του μπαουξίδες. Ναι. Με την ελπίδα θα μείνει για δικό μα τραυπάτμα ή για το λεγόμενο ξεφούσκωμα. Που μας τα έκανε πλανήτες ο Φαλακρός εδώ και 3-4 μήνες. Στην Τούμπα θα κλάψουν μανούλες. Στην Τούμπα μπορεί να σε 5 βαθμούς πίσω. Καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Σε εξηγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με τον Κωστή
διαφωνούμε σε στα 101% ζητήματα. Δεν μπορεί να σου βγαίνουν ρε τα μάτς με ανύπαρκτο Μπακασέτα και Μασούτ σε 4-2-3-1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται κάθε φορά να παίρνουν 11 στα 10 ο Βράνιες, ο Γκάλο, ο Μπακάκης, ο Σιμόες. Δεν γίνεται. Αυτό σου λέμε τόση ώρα. Είδησε. Γιατί εγώ στην καλή σου πορεία κράζω το μεγαλομέτωχό σου που σ' άφησε ορφανό από εξτρέμρε τα γάρι. Επιτρέπεται η άκρε να έχει τον Μπακασέτα εξτρέμρε. Το Ιανουάριο μήνα να πούμε. Και πήγατε εκεί και πλακωθήκατε. Πήγατε πλακωθήκατε στο ξύλο εκεί πέρα, στο συμβούλιο στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί δεν γίνεται η νέα. Πώς τη λένε, το νέο γήπεδο. Κάτσε, πας και βγάλουμε είδηση. Ο μεγάλος Ηρακλής στην πεδαγραφική περίοδο του χειμώνα ενδιαφέρθηκε για τον Κοτσόπουλο Ρατόπουλε. Έγινε η πρόταση, απλά οι άνθρωποι της Νάουσας ενημέρωσαν πως ο παίκτης έχει πρόταση από Ατρόμητο και πρόταση δοκιμής από γερμανική ομάδα. Αυτά προς ενημέρωσή σου. Ναι. Για πότε μιλάει ο φίλος, ξαναδιάβασε το μήνυμα. Στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα, τώρα, δηλαδή, Γενάρη, τώρα, πέρσι, ναι, οι άνθρωποι ναι, του Ηρακλή ναι, ενδιαφέρθηκαν για τον Κοτσόπουλο της Νάουσας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει δείξει ενδιαφέρον. Έχει πρόταση από Ατρόμητο και από γερμανική ομάδα. Θέλει να σου αναδείξει ότι, ότι οι μεγάλες ομάδες εδώ πέρα, ΠΑΟ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πετάνε χαρταετό. Όχι, θέλει να αναδείξει ότι στη Θεσσαλονίκη μόνο ενδιαφέρθηκε ο Ηρακλής. Και καλά κάνει και το λέει, και ευτυχώς το παιδί που δεν πήγε στον Ηρακλή και πήγε στον Ατρόμητο. Γιατί ευτυχώς. Γιατί θα έπαιζε τώρα με τον Δενδροπόταμο. Στον Ηρακλή γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και το ξέρεις. Ναι, εσύ το γιο σου, άμα ήταν να τον πάρει ο Ατρόμητος ή ο Ηρακλής, θα παίξει γάμα εθνική. Για το δώσει στον Ηρακλή. Γάμα εθνική. Ναι, ναι. Άντε, πάρε τα θέματα τώρα. Θα έβαζα τα πράγματα. Βράσε, καλύτερα που δεν έχει γιο, γιατί θα τον έστελε στον Κεάδα να πούμε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Θα τον έστελε να παίξει με τον Δενδροπόταμο. Ηρακλής και ο Ηρακλής. Θα το έκανες κομπλεξικό το παιδάκι. Ηρακλής του χρόνου θα είναι β' εθνική. Τι θα είναι? Β' εθνική. Ένα βγάλω τον Καρσιλαμά να χορέψω εγώ που θα είναι ο Ηρακλής του χρόνου β' εθνική. Και σε δύο χρόνια θα είναι Super League. Ναι, και σε τρία χρόνια μπορεί να πεθάνουμε. Έλα, τελείωνε ρε κόκκινε. Μπορεί και αύριο. Έλα, έλα, άντε, τελείωνε. Άντε, άντε, τελείωνε. Μίλα μόνο σου, ρε. Σου ανοίγουμε 100 θέματα. Σου δείχνω το freestyler. Σου δείχνω. Το freestyler. Σου λέω κάτι εγώ, αυτό. Μπορεί εγώ αυτό το παιδί να παίξει μπάλα. Όχι, κανένα freestyler. Και δεν απαντάς με τεκμήρια, με αποδείξεις. Έχω... Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν λες κάτι, πετάς μια μπουρδα, νομίζω ότι με μηδένεις, με έκανες τα μούτρα από κοιμά ναι, και τελείως. Ναι. Μπράβο, okay. Ο freestyler. Ρε φίλε, τον βλέπει ο Ρονάλντο και τον θαυμάζει. Ναι. Και τον χαίρεται. Ο Ρονάλντο μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο freestyler. Δεν μπορεί, αυτή δεν... είναι η πλάκα. Ναι. Προσπαθεί και δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή σε κάποια, βέβαια θα μου πεις, δεν είναι η δουλειά του αυτή να κάνει τσαλίμια μέσα στο γήπεδο, η δουλειά του τα κερδίζει. Η δουλειά του να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Η δουλειά του να περνάει ένα παίκτη στο ένα με έναν. Να κάνει ένα καλό φάουλ. Ποιος? Ο Ρονάλντο. Πότε πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια ένα με έναν ο Ρονάλντο? Από πέρσι μέχρι το τελευταίο χρόνο δεν περνάει. Δεν περνάει. Το τελευταίο χρόνο. Ναι. Μέχρι τότε περνούσε. Ναι, πότε μέχρι πότε. Μέχρι εγώ τρία πέρσι χρόνια που τον βλέπω. Όχι, όχι, λάθος. Την έχει άρα. Λάθος κάνει. Έλα, έλα, έλα. Το έργο... φορ τώρα από πέρσι. Θες το έργο. Εννιάρη από πέρσι. Θες να στο αναλύσω το έργο. Εννιάρη από πέρσι. Θες να στο αναλύσω το έργο. Ανέλησε το. Λοιπόν, το έργο τι λέει. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Ρονάλντο είτε παίζει έξω αριστερά, είτε παίζει center for, είτε παίζει δεύτερο center for με ρόμβο, έχει βάλει γκολ με την μπάλα κάτω μόνο σε άμυνες οι οποίες είναι αποδιοργανωμένες, σε αντεπιθέσεις και σε ανοιχτούς χώρους. Εάν δεις τα βίντεο χίλιες μέρες τώρα, αν ένα γκολ ο Ρονάλντο έχει βάλει όπως αυτό έχει που βάζει ο Μέση και Αμπεμπαγιάν και οι άλλοι που πάνε και παίζουν στις Παρί και τα λοιπά, έλα αυτίσε με, πάρε το βίντεο και δες. Τις τελευταίες χίλιες μέρες που είναι τρία χρόνια. Ένα γκολ ο Ρονάλντο σε κλειστό χώρο. Θα την πάρει την μπάλα, θα πάρει ένα-δύο και να σουτάρει. Λοιπόν, πες μου, σε ανοιχτό, σε κλειστό χώρο, με ντουμπλαρίσματα και τέτοια. Τώρα δεν μπορεί. Ωραία, πριν τρία χρόνια, εδώ και τρία χρόνια. Έκανε, τώρα δεν μπορεί. Τρίχες έκανε. Έκανε, έκανε. Γι' αυτό βγαίνει ο Μέση. Γι' αυτό βγαίνει ο Μέση παγκόσμια καλύτερος και δεν βγαίνει αυτός. Έπεσε ο Ρονάλντο. Έπεσε. Πάμε. Ο γνωστός μοντελοπνίκτης δικηγόρος. Ναι. Ο φίλος σου. Ναι. Που εμένα δεν με καλεί ποτέ στη Λάρισα. Καλεί εμένα. Μόνο εσένα. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα μόνο με αυτοκτονία. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ άμπαλος τώρα είπα και ο άλλος λέει τους γλυφ. Γιατί ο κύριος Κούγιας λέει ότι μόνο με αυτοκτονία? Γιατί βλέπει εντός και εκτός γηπέδου ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός. Γιατί ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει τι του γίνεται, φυσικά. Οσφρίζεται τα γκολ από μακριά. Οσφρίζεται τα γκολ από μακριά. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ναι. Βλέπει. Βλέπει αυτό το οποίο είδαμε εμείς από το καλοκαίρι και το είπαμε. Ετοιμάσου την άλλη εβδομάδα να τον βγάλουμε στο ράδιο να μας πει για τα επεισόδια που θα κάνει στην Ελλάδα. Να έρθει εδώ. Ναι. Να έρθει εδώ, ξέρω ότι δεν κολώνει. Να έρθει εδώ. Μάλιστα. Να αρχίσετε πάλι να μετρέσετε. Εντάξει. Να δω πόσα κινητά σπασμένα έχει πάλι.
Το μετράω. Να μου πει, να μου λέει το σπασμένο. Αυτό έγινε σε εκείνο το δικαστήριο. Αυτό έγινε εκείνο. Υδροχός, με σκορπιό. Με κρυό, βρε. Με κρυό και λέω. Κρυό. Εγώ που δεν τα ξέρω. Με κρυό. Πού πηγαίνει, ξεχνά εύκολα. Ναι, μία, μία σου δώσα για να κατέβει. Τώρα θα σου δώσω και μία για να θυμηθεί. Φαντάσου να πεινα σαν και εσένα τι θα γινόταν. Εγώ τι πίνω. Τι πίνεις? Νεράκι του Θεού. Έψα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα. Δηλαδή αν έχει μέσα και λίγο ρακί είναι κακό. Όχι, πάντα και είναι κακό. Όταν παίρνει να κάνει μετά τι εκδοχέ. Απλά η διαφορά με του άλλου είναι ότι εγώ το ρακί το βάζω. Βάζω ένα δάχτυλο, ρε παιδί μου. Ναι. Ένα δάχτυλο το βάζω στο ποτήρι. Φωνάζει η γυναίκα. Ένα δάχτυλο βάζω. Εντάξει, το βλέπει. Το δάχτυλο βάζω. Όταν πίνει πολύ ρακί, μετά δεν μπορεί να κατεβάσει το βρακί. Να ξέρει. Μια χαρά κατεβαίνει. Καλά, εντάξει. Μια, ακόμα δεν φτάσαμε. Μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο, Γρηγόρη. Ακόμα δεν φτάσαμε. Μπράβο, Γρηγόρη. Άμα χάσω και 20 κιλά, ναι, να φυλάγεσαι κιόλα. Εντάξει, Γρηγόρη. Το ρακί κάνει δουλειά, να ξέρει. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλό. Καταρχήν έχει το χαμηλότερο. Από τα χαμηλότερα από ενόπνευμα. Είναι 16 γράδα είναι. Δεν ξέρω, Γρηγόρη. Δεν έχω χρόνο να πιω ρακί. Πάμε παρακάτω. Δε που είναι τώρα τα παιδιά που μα στείλαν χαιρετίσματα από το πλοίο. Εκεί στη Ρωσία. Αυτό είναι η λιμάνι που μπαίνει το πλοίο. Αυτό τι είναι αυτό, ομορφιά είναι αυτό που μου δείχνει τώρα. Δεν είπα εγώ τι είναι. Αυτό τι είναι, για να χαρώ μου το δείχνει. Όχι, ρε. Για να ανοίξει η καρδιά μου. Μα ακούνε από εκεί, βρε. Τι να χαρώ αυτό εδώ που μου δείχνει αυτό. Από εκεί δε. Με ροκάμα του δρόμου είναι αυτό. Εντάξει, τι με το δείχνει, για να στεναχωρεθώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω. Στο δείξα να το δει, λέει. Ναι. Στο δείξα να το δει. Άκου ποιο μιλάει για τον παικταρά Ρονάλντο. Κλείσε το στόμα. Ποιο το λέει αυτό. Κάποιο που άμα σε πιάσει τα χέρια του. Ναι, τι θα με κάνει. Θα σε λιώσει. Σιγά. Τον βλέπει και φοβάσαι. Σιγά, σιγά. Μη. Ο Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ. Ναι. Ο Πασκουάλ είναι φίλο μου, δεν με πιάνει. Αυτά που τον έχω κάνει τον Πασκουάλ, εγώ. Τι λέει. Τι κουφάλα που είναι ο ραπ. Όχι. Άκου, ποιο μιλάει για τον Ρονάλντο. Τι κλείνει το στόμα. Χαρ. Κατεβαίνει. Ξέρει τι λατρεύω στον Πασκουάλ. Τι λατρεύει τον Πασκουάλ. Έχει απίστευτο χιούμορ. Ποκολόκο λέγεται. Δεν λέγεται Πασκουάλ. Πασκουάλ λέγεται. Ναι. Ποκολόκο, πού το λέει, ρε, για πες μου. Δούλευε σε ένα μαγαζί στα Λαδάδικα που το λέγαν Ποκολόκο το μαγαζί. Και έτσι βγήκε ο Πασκάλ Ποκολόκο. Το μαγαζί λέγανε Ποκολόκο. Και Ποκολόκο λέω εγώ τον Πασκάλ. Τον έχει πιάσει να δει πόσο σφιχτό είναι, σίδερο. Τι είναι? Σίδερο. Σίδερο είναι. Σίδερο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και κάτι χρυσαυγίτες ξέρουν εκεί επάνω πόσο σίδερο είναι. Ας έρθουν να δουν. Ναι. Καταρχήν, όποιο πειράξει τον Πασκάλ θα έχει να κάνει μαζί μα. Μη γρηγορή, μη σε παρακαλώ, μη άσε πάλι τα ίδια. Άσε του παλικαρισμού να πούμε τώρα. Θα έρθει να κάνει μαζί μα. Απλά ο Πασκάλ είναι μαύρο και δεν είναι ο Αντετοκούμπο. Οι χρυσαυγίτε στον Αντετοκούμπο το γλύφουνε. Αλλά τον Πασκάλ, επειδή δεν είναι διάσημο, τώρα που τον έκανα εγώ πιο γνωστό, το σέβονται περισσότερο. Ο Μετριόφρονε, τώρα που τον έκανα εγώ πιο γνωστό. Που έγινε γνωστό από το Μετρόπολη. Τώρα που τον έκανα εγώ πιο γνωστό. Δεν μου λέει που σε χρωστάει και τίποτα να δώσεις. Θέλω να δείξω πόσο φασιστοειδή είστε εσείς. Πόσο καθυστερημένοι ναι, είστε. Ναι, ναι, ναι. Οι Έλληνες. Ναι. Αν κάποιος είναι γνωστός είναι καλός. Αν είναι άγνωστος είναι κακός. Ναι, ο γνωστός ξένος που μας δίνει λεφτά είναι καλός. Ο ξένος ο οποίος είναι φτωχός δεν κάνει. Το δέρνουμε, τον κυνηγάμε. Είστε πολύ καπιταλιστές αυτή τη χώρα. Και καλά κάνετε βέβαια, αλλά μην μας κολλάτε ότι είστε. Τέλος πάντων, λέγε άλλα θέματα. Δεν είναι της ώρας τώρα αυτά. Όταν θα κάνουν διαδήλωση η Πάμε ή Έλα, πώς τους λένε, για κοινωνικά θέματα, σε θέλω δυνατό όπως το μακεδονικό θέμα, Γρηγόρη. Να βγάλεις το λαρίγκι σου αυτό ο το. Ο φίλος μου ο Παντελής από τον Καναδά λέει το εξής. Τι λέει? Ποδοσφαιρικό. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Να πει στο Φαλακρό ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία θλάση, κανένα τραυματισμό σοβαρό στα μέσα Φεβρουαρίου. Ναι. Θυμάμαι άλλες χρονιές, Δεκέμβριο ξεκινούσαν θλάσεις. Και να βγάλουμε, λέει, και αεροπορικά και για τον Πλατανιά, λέει, ή να περιμένουμε. Τι να βγάλει, λέει. Αυτό θα έρθει με το team εκεί από το Μόντρεαλ για το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι, Γρηγόρη? Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και σου λέει κάτι, ότι δεν έχει τραυματισμούς. Μην ναι. το ξεχνάς αυτό. Βεβαίως. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό είναι το. Δεν έχει τραυματισμούς. Ναι. Ο Ελκαντουρίδη δύο θλάσεις έπαθε. Σε 10 μέρες. Πώς δεν έχει τραυματισμό. Μνημόνια κατά σχέση, φτώχεια, ανεργία και εσύ, Έλληνα, νοιάζεσαι ναι. για μια ονομασία. Ναι. Αυτό γράφανε οι κύριοι στο Περιστέρι. Οι κύριοι στο Περιστέρι, οι οποίοι προφανώς έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Όχι, άλλο σου λέει. Προφανώς και δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Τα έχουν λύσει τα προβλήματα. Όχι, δεν τα έχουν αφού λύσει. Δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο, έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Για αυτούς τι συνέπειες θα έχει, δηλαδή. Φίλε. Στην Ελλάδα ναι, 6 εκατομμύρια χωριάτες. Πάει εκπομπή. 6 εκατομμύρια χωριάτες ναι. πήγαν στην Αθήνα και την κάναν τη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Πάρα δηλαδή πολύ. Πάνω από τη μισή Ελλάδα ζει εκεί. Ωραία. Και αδιαφορούν για την υπόλοιπη. Ωραία. Λοιπόν, όταν δεν θα παράγει η αγροτιά ό,τι μπορεί να παράγει. Δεν παράγει τίποτα η αγροτιά. Μια χαρά παράγει. Τίποτα δεν παράγει. Ό,τι τρως είναι από το εξωτερικό. Ποιο είναι ο φελός. Ροδάκι είναι από πού τρως.
Μπανάνες από πού τρως, πατάτες από πού τρως, από την Ελλάδα, από την Τουρκία από τα τρως. Μπανάνες έχει εμπειρίες. Πατάτες από πού τρως. Λοιπόν. Σφάζεται κάνα γουρουνόπουλα εκεί απάνω σε κάνα βουνό και νομίζετε ότι παράγεται. Νευροκοπίου είναι. Ναι. Νευροκοπίου. Νευροκοπίουν οι πατάτες. Ναι. Εγώ ξέρω από την Τουρκία έρχονται έχω οι πατάτες. Έχω δικό μου πατατά. Αεθνικός πατατά, ε. Ναι. Αεθνικός πατατά. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Της Φεράρι. Ναι. Και? Και το λένε και Γιάννη. Αντί να σου λύσω και την απορία. Αποδείξεις κόβικη. Όχι, δεν τον επιτρέψω εγώ. Μάλιστα, εντάξει. Δεν τον επιτρέψω με εγώ. Με κάρτα μπορώ να πάω στη Λαϊκή εγώ να πάρω να ψωνίσω. Μπορώ. Ναι. Αυτοί οι οποίοι βάζουν κάρτες στη. Και πώς. Ναι. Γιατί τα κρύβες στη Λαϊκή για ένα ευρώ. Ναι. Κάνουν έγκλημα. Μάλιστα. Κακός. Και τώρα... οι εφοριακοί που τους κυνηγάνε και αυτοί κάνουν έγκλημα. Ναι. Ο φίλος ο Μάρτας τι λέει για όλα αυτά. Έγκλημα κάνουν. Κυβέρνηση να πάρω. Α, κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Εσύ είναι φίλο είναι. Εγώ τι φίλο. Φίλε, δάμο, του κομμουνιστέ δεν έχω. Εξάλλου τώρα, εφόσον ο Θεοδωράκη του είπε ακροαριστερού και φασίστε. Τι με νοιάζει τύπο Θεοδωράκη. Και πώ δεν νοιάζει τι είπε ο Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκη είναι το τεμ. Ιεροτέρα είναι. Τέρα είναι, αλλά. Ιεροτέρα είναι. Του είπε φασίστε όμω. Καλά του είπε. Το πετάξαν πογέ όμω. Καλά του είπε. Φασισμό είναι αυτό. Θα μου κλείσει το στόμα. Θα πω ό,τι θέλω. Πρώτα η χώρα και μετά οτιδήποτε. Ο χωριά του με κλείνει το δρόμο με το τρακτέρ φασισμό δεν είναι. Φασισμός είναι. Αφουσμός. Του τάπα στην αγρότικα. Ναι, αλλά τα πήρες από την αγρότικα. Του τάπα. Του τάπα, του τάπα. Μη στεναχωριέσαι, εγώ τα λέω. Του τάπα, του τάπα. Ραπ, γιατί ο Πλιάκος γουστάρει το Σαββίδι τόσο πολύ. Αριανός δεν είναι. Και κάτι άλλο. Γιατί σε τρολάρει τόσο πολύ ο Ραγκάτσης. Μετρό. Σε τρολάρει. Τι θα πει σε τρολάρει. Άνοιξε το λεξικό. Εμένα τρολάρει. Ναι. Τι θα πει τρολάρει δηλαδή. Μάθε. Σε κάνει χουλιαμαύρε, άντε. Καλά ξηγέται. Μια χαρά είναι ο Ραγκάτσης. Μακάρι όλοι σαν το Ραγκάτσι να ήσασταν. Το μυαλό του Ραγκάτσι να είχατε. Πανέξυπνος είναι ο Ραγκάτσις. Τα γάρια. Ο Ραγκάτσις. Ο Ραγκάτσις. Και στο στίχημα διαβασμένος, κατηρτισμένος. Τι σλουρπ. Τι σλουρπ. Τι σλουρπ. Όσο για τον Πλιάκο θα ονειρευόταν έναν Ιβάν Σαββίδη να είναι αυτή τη στιγμή οι σουπεράδες να πηγαίναν στα Γιάννενα και να τους συνόδευαν οι αστυνομικοί και να τους λέγανε περάστε κύριε, μην μας κάνετε ζημιές, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Μην μας κλέψετε τα εστιατόρια, πληρώστε το φαγητό που θα φάτε, θα κερδίσετε, μη στεναχωριέστε. Το κανόνισε ο κύριος Χριστό Βασίλης να περάσετε μέσα και να καθίσετε στα σκαλοπάτια όπως να κάθετε. Μην μας πετάτε πολλές πέτρες. Αυτά ονειρεύονται οι σουπεράδες και ο Πλιάκος και βλέπουν στον ΠΑΟΚ τον Σαββίδη και τρελαίνονται. Αυτό είναι μόνο για σένα. Ναι. Δεν χρειάζεται να διαβάσει. Δεν θα το διαβάσεις. Θα το κρατήσεις για σένα. Εντάξει. Δεν το ξέρω. Μπράβο Γρηγόρη. Τελείωσε. Δεν θέλω ρε και μπράβο. Τελείωσε. Δεν με ποιον κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, είστε απίστευτοι. Παλικάρι. Δεν ξέρετε ότι η κλήρωση είναι Δευτέρα. Ποια Δευτέρα. Δευτέρα είναι η κλήρωση. Δευτέρα. Δευτέρα. Θα κληρωθεί. Ο Κούγιας Γρηγόρη. Εσύ τι λες να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι η πιο αδυνατή ομάδα. Η Λάρισα. Με τη Λάρισα θα κληρωθεί. Λοιπόν, όταν ανοίξουμε γραμμές, ναι. Επειδή ο διπλανός μου είναι βλάξ, είμαι. Πείτε ποια είναι η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω η καλύτερη. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει πρωτάθλημα ή να παίξει με την ΑΕΚ. Να βάλει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δηλαδή να κάνει το γλύκο εξτρέμ. Και να το πει πάνε ρίξε μια κλωσιά στον Αραούκο, να μείνει ένα μήνα έξω. Άντε να σου πω και τις μεθόδους του φίλου του Αλέφαντου. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ρε κόκκινε. Αυτά που έκανε ο Αλέφαντος πριν 30 χρόνια να βάλει τον ανόητο τον Παπαδόπουλο να σκοτώσει τον Ζάετς. Αυτό ήταν συγκυριακό. Δεν ήταν καθόλου στο κέντρο του γηπέδου. Όχι. Εγώ το ξέρω, μου το είπε ο ίδιος ο Αλέφαντος. Τον έβαλα, λέει, αυτόν, τον ανιψιό του κυρίου Θοδωρίδη. Ναι. Ο οποίος ήταν ένα γεροδεμένο παιδί, ένα βρώμικο. Το οποίο έτρεχε. Ένα βρώμικο παίκτη. Τον είπα να τελειώσει την μπάλα από τον Ζάετς. Και τα κατάφερε. Και προς τιμήν του ο Παπαδόπουλος έκοψε την μπάλα από τον Ζάετς. Δηλαδή, προς τιμήν του. Ναι, προς τιμήν του. Έκανε αυτό που του είπε ο. Μισό λεπτό. Δηλαδή, με συγχωρείς, προς τιμή του. Πώς νιώθει τώρα ο Παπαδόπουλος που έκοψε την μπάλα από τον Ζάετς. Τώρα που έγινε 50 χρονών σκατόγερος. Τώρα που έγινε σκατόγερος 50 χρονών. Πώς νιώθει που τον έβαλε ο προπονητής του ο να φάει. Ο φίλος σου, ο Κυρνίκος, πώς αισθάνεται που έκανε τέτοιο πράγμα. Βρε, ο φίλος μου ο Κυρνίκος μπορεί να είναι παρανοϊκός. Ο άλλος ο παίκτης που τον έβαλε. Μπορεί και αυτό να είναι το ίδιο παρανοϊκός. Γύριζε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι του. Απλό είναι. Λοιπόν. Ο Κούγιας... Εγώ αν ήμουν. Ο Δανιήλ ήταν προπονητής. Ο Δανιήλ ήταν προπονητής, ήμουν στο μάτς. Θα πω δύο. Και εγώ ήμουν μπροστά στα επίσημα για το μάτς. Πόσο έληξε το μάτς. Πόσο έληξε το μάτς. Πού ήσουν εκεί. Δεν ξέρει πόσο έληξε. Σου λέω το σημείο που έγινε. Σου λέω. Πόσο έληξε το μάτς. Και μάλιστα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πόσο έληξε το μάτς, ξέρεις. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. 0-0 έληξε το μάτς. Δεν ξέρεις τώρα. Α ήσουν εκεί. Το μαρκάρισμα έγινε στη μεσαία γραμμή. Ναι. Μπροστά στα επίσημα. Είσαι εκδικητικός άνθρωπος. Όχι. Εγώ είμαι.
Γιατί και εγώ είμαι υδροχός με οροσκόπο Σκορπιό. Α, πού το ξέρεις? Ε, το διάβασα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν Δανιήλ, να καλά και στην καβάλα που είναι ο κύριος Βασίλης, έτσι και μούτρο για το Ζάετς ο Παπαδόπουλος, στο 0-0, στο επόμενο αυτό θα έβαζα τον Χατζη Αθανασίου να φάει τον Χατζηπαναγή. Από σπάστου τα πόδια. Θα σπάγα τα πόδια του Χατζηπαναγή. Αυτό θα ξυγιόμουν. Και θα τον έστειλα τρία χρόνια πιο μπροστά. Έτσι θα ξυγιόμουν. Άλλο Δανιήλ, ο Φουκαράς, καλός άνθρωπος είναι. Πιστεύω και θέλω, πιστεύω απάνθρωπο. Βρήκε εκεί το μάστορά του. Λοιπόν. Εμένα με τόπερ, προπόνηση έκανα με τον Αλέβδο στον Αρτιτό. Τον είπα, λέει, με τη σχάρα να πάει με τις τάπες και πώς θα το κάνει. Ρώτα τον Παπαδόπουλο να σου πει. Ο Κούγιας Γρηγόρη είχε βγει πριν από ένα μήνα στο Γεωργιού και είπε το πρωτάθλημα είναι του Μελισανίδη. Αυτός είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Όσο για αυτή την πιπίλα ότι θα σκάσει η ΑΕΚ, ναι, λέτε το αυτονόητο, αλλά έχετε γίνει γραφική γιατί μας έχετε πρίξει συνέχεια με αυτό το πράγμα. Σωστά μιλάει ο Έξης. Έχετε γίνει κουραστική. Σωστά μιλάει ο Έξης. Είδαμε τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη κερδίσει, ναι, 87 με μαϊμού πέναλτι. Το τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού Ολυμπιακός. Και ο offside goal σε σερί μάτς. Θα δείτε ποιος θα πάρει, ναι, το πρωτάθλημα. Αυτό δείχνει φόβο από μέρους σας. Ρε Στέφανε, με μένα μιλάς τώρα, φοβάμαι τι. Αν θα πάρει, αν θα χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι μας νοιάζει εμάς, ρε, ποιος θα το πάρει. Κάντε γραμμές από τις 2.30 ώρα, αν έχετε. Αν είναι να λέτε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, όταν σου λέμε την αλήθεια, προπαγανδίζουμε. Τι να πω, ρε, παιδιά, πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτη. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MasCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ήσυχα. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τα λέμε λαϊκά γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το εξαφλό jackpot του Λαϊκού Λαγίου μοιράζει μέχρι και 4.100.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τον λένε Μάρκο και ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Πείτε μας κι εσείς το όνομα του άλλου σας μισού και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All με δώρο για δύο ζευγάρια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένα μπουκάλι κρασί μαζί με συνοδευτικό πλατό στο Όμπερον, Λεωφόρος Νίκης 13. Πώς? Μπες στη σελίδα στο Facebook των For All Stores, κάνε share το διαγωνισμό και tag αυτόν που αγαπάς. For All and For Love. Γιατί το κόκκινο μας πηγαίνει πολύ. Oh, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Alpha 3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε.
με την αξιοπιστία από την Ούλης ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP. Ούλης ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γκάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη. Ή απλώς επισκεφτείτε το site μας ούλης.gr. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford Στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Κώστα, να φορέσω τη ροζ περούκα. Ό,τι να είναι, μωρέ. Ή τη στολή μαθήτριας. Ό,τι να είναι. Οκ, τα βάζω όλα και φύγαμε για το χορό στην κάτω Περδικούλα. Α, είπαμε ό,τι να είναι. Όχι όπου να είναι. Το Φεβρουάριο πάμε Princess Hotel. Τσικνοπέμπτη με τα χάλκινα γουμένη σας. Pole Dance Show του Αγίου Βαλεντίνου. Μπάντα Λατίνικο το Σάββατο 17. Και Στέλλα Καλαϊτζή με Άκη Ρωμανό την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Και ελληνικές βραδιές με εκπλήξεις στις 10 και 24 του μήνα. Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Είσαι έτοιμος, Steve. Steve. Έτσι λέει το τραγούδι. Are you ready, Steve? Άσε αυτά ρε τα φλόρικα να πούμε. Δώσε Steve. Λίγο. Ποια φλόρικα ρε που άκουγες, τι να σε πω, άκουγες Tarzan Boy εσύ εκείνη την εποχή. Tarzan Boy θα άκουγα. Εκείνη η εποχή ήταν Tarzan Boy να ακούς. Φλόρε. Ήταν ένα Tarzan Boy ρε. Tarzan Boy. Εκείνη η εποχή ήταν για ρο και ροκαμπίλι, που να ξέρεις. Ναι, ροκαμπίλι, κλέβατε τα λεφτά του με το Πασόκ, κάνατε τις σκυλιές σας. Δεν υπάρχει Πασόκ, υπάρχει Πακόκ. Και τώρα το ρίξατε στη Μακεδονία. Φάγατε τα λεφτά και τώρα δεν έχετε που την κεφαλή κλείνει. Σκατό. Εσύ τα φαγες. Ας τα διάλα από εκεί πέρα. Κοπρίτες, κοπρίτες. Και τώρα γίνατε πατριώτες να πούμε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, τους οποίους μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή αυτοκινήτου. Έχοντα μπροστά στην άδεια κυκλοφορία και κλεβώντα τα 18133, θα σα δώσω την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή και θα την κάνετε σε ένα λεπτό. Επίσης, τεράστιο μπαζάρ εναλλακτικών. Μπορείτε να δείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε. Μπείτε στο www.listoparto.gr. 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 54.340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε μηνύματα, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό. Άντε, τελείωνε, και μια ώρα. Παρέα μαζί μας η εταιρεία Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία προσφέρει στους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Ακόμα και δεν το πούλησε τελευταίο. Ένα ρε φίλε, την αλήθεια λέμε, δεν είμαστε εταιρεία που λέμε ψέματα. Λοιπόν. Εσύ είσαι της εταιρείας δηλαδή. Πες ό,τι θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή μιλάω εξ ονόματος εταιρείας. Εξ ονόματος. Ναι. Μάλιστα. Μου είπαν ότι δεν έχει πουληθεί ακόμα. Θα το λέω μέχρι να πουληθεί. Κάνα τρίμηνο ακόμα να το φάμε. Έτσι. Δεν είναι τόσο. Πρώτη φορά μένει τόσο πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν. Τηλεφωνήστε στο 2310-596-596 ή πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο για να μάθετε περισσότερα. Άντε ρε κόκκινε. Πέντε γραμμές, άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Άντε ανηφόρα ανεβαίνω. Παρακαλώ, έλα. Λέγε ρε φίλε. Σταμάτα αρτσίγες μπούρδες κάθε φορά. Τελείωνε, ανηφόρα ανεβαίνω, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα εγώ είμαι. Ναι, εσείς πέτε τα γρήγορα, ναι. Ναι, μάλιστα, είμαι φίλος της ΑΕΚ, σας έχω τηλεφωνήσει κάποιες φορές. Θα ήθελα να βάλω μια διάσταση στην σε αυτή την αντίληψη που έχει ο Κώστας σχετικά με το πώς θα πάρει το πρωτάθλημα αυτό το σοπάω. Μπορεί και να συμφωνώ με αυτό, να μην διαφωνώ. Ότι άμα δηλαδή, δεν συμφωνείς, τι. Θα σου πω μια άλλη διάσταση, ρε παιδιά. Επειδή έχετε αγαπησιάρη και εκπομπή και σας ακούν και νέα παιδιά. Εγώ κοντεύω τα 50. Καλά, είναι πάρα πολύ απαισιόδοξο ναι. Να εμπεδώνεται η άποψη για το ποδόσφαιρο ότι όποιος έχει
την εξουσία, τη δύναμη, που μπορεί να είναι και σωστό, δεν λέω ότι δεν όχι, μπορεί να είναι, είναι. Ναι ρε παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι. Φάγαμε 20 χρόνια, ας πούμε, μαυρίσαν τα σκότια μας, ας πούμε, δεν μπορούσαμε σκότια, να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι, ας πούμε, αυτά τα έσχη της διαιτησίας. Δεν είναι, ας πούμε, είτε συμβεί αυτό από την πλευρά του της ΑΕΚ, είτε από του ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία. Ρε φίλε, είσαι 50 χρονών άνθρωπος, 7.000 ένσημα. Στο ποδόσφαιρο θα υπάρχει ταβατζής. Λοιπόν, ο ταβατζής είναι αυτός που έχει λεφτά. Αυτός λοιπόν με την εξουσία τα πάει καλά. Μετά τελειώνει του ταβατζή το χρήμα η μπογιά, έρχεται άλλος ταβατζής. Τι να τα κάνουμε τα νέα τα παιδιά. Να πούμε ότι ο κόσμος είναι αγγελικά πλασμένος. Τι να πούμε τα νέα τα παιδιά. Εμπεδώνεται η άποψη ότι αυτό είναι και το σωστό. Όχι, αυτό όχι. Όχι, έτσι πάει. Μισό λεπτό, φίλε. Ποτέ δεν πήγαμε από εδώ να πούμε ποιο είναι το σωστό ή το λάθος. Όχι, εγώ το λέω. Είναι το σωστό. Παιδιά, δεν λέω ότι το κάνετε. Είναι εσείς. Σωστό αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, το νέο το παιδί θα πει ότι αφού το λένε, ας πούμε, εσείς... και τι να γίνει. Θες να γίνει το παιδί 40 χρονών και να το καταλάβει. Όχι, δεν είναι αυτό. Ζαβώνα είναι το παιδί, δηλαδή. Ναι, λέμε μήπως αλλάξουν. Είναι πολύ απεσιόδοξα, ρε παιδιά. Φίλε. Καθόμαστε τόσοι άνθρωποι και παρακολουθούμε τελευταία ποδόσφαιρο. Και εγώ λίγο παραπάνω. Γιατί βλέπω, εντάξει. Ποδόσφαιρο παρακολουθείς, ρε φίλε, γιατί μπορεί στο σπίτι να σε ζαλίζουν. Φίλε, στη δουλειά να σε ζαλίζουν. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από έναν ομοειδεάτη σου. Για πες το, ρε. Παρακαλώ. Ο Γκάρι Λίνεκερ είχε δηλώσει στην αγγλική τηλεόραση πως αν η Λέστερ πάρει πρωτάθλημα θα βγει μόνο με το Σόβρακο στην εκπομπή. Ωραία. Ο Φαλακρός έχει πει πολλές φορές διάφορες μπουρές και δεν τις έχει τηρήσει. Ναι. Λοιπόν, Φαλακρέ, αν πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ναι, θα βγει στην τηλεόραση μόνο με το Σόβρακο. Θα βγω γιατί έχω και γυμνασμένα πόδια. Επόμενη γραμμή. Θα βγω. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όχι. Θα βγει με το Σόβρακο. Ο φίλος, τι δουλειά κάνεις, φίλε μου? Εκπαιδευτικός είναι. Εκπαιδευτικός. Τώρα σε βρίσκω τώρα. Συγγνώμη. Σε σχολείο διδάσκεται? Στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τα παιδιά πώς τα περνάτε δηλαδή? Με τα κόμματα δεν έχει σχέση η βαθμολογία. Κάποιοι καθηγητές γαργάλευαν κάτι μαθήτριες παλιότερα. Γίνανε και πολιτικοί μετά. Τι να πούμε τα παιδιά. Να μην προετοιμάσουμε τα παιδιά ότι άμα δεν πας στη Μακίστικ, ναι, μπορεί να μην σου δώσει τα θέματα ο καθηγητής. Μπορεί να θέλει να σε γαργαλίσει για να σε περάσει. Είναι ολοκληρωτικό και απεσιόδοξο. Να είστε γερός, σας αγαπούμε πάρα πολύ. Καθηγητή γερά, γλυκέ μου. Αλλά τι να κάνουμε, κοινικοί άνθρωποι είμαστε εμείς. Καλημέρα. Ναι, λέει όμως να μην το περνάμε για σωστό. Καλή παρατήρηση. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Δεν μας δείτε και τα νούμερα του Τζόκερ, δεν μας κοιτάξει με οικονομίε που κάνω από που ξέρει ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Α, έχουμε κάνει συμφωνία με τον Μελισσαρίνη να μην μοιράζουμε χρήμα. Ναι. Έτσι, Ναι. Δεν μου λέει, Γρηγόρη. Αν δεν θα κάνει μια σοβαρή προσέγγιση και όχι καβαλέα, έτσι. Ναι. Λες ότι φαβορεί αυτή τη στιγμή είναι ο Πάου γιατί έχει 2 βαθμού διαφορά, έτσι. Όχι. Και όχι. Έχει 2 βαθμούς διαφορά, την ΑΕΚ στην Τούμπα, την ΕΠΟ και τον Τζίπρα. Όχι. Την ΕΠΟ και τον Τζίπρα έχει. Φίλε μου, ήμουν ξεκάθαρος, λέω. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 βαθμούς διαφορά. Έχει την ΑΕΚ στην έδρα του. Και η ΑΕΚ έχει και αγώνες για την Ευρώπη και για το κύπελλο. Και έχει Τζίπρα ο ένας και ΕΠΟ. Και ο άλλος δεν έχει. Ή πάντα πάντα έχει λιγότερο. Εσύ μην τα δέχεσαι. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Μην τα δέχεσαι. Εγώ λέω τα επιχειρήματά μου. Μπορεί να είμαι λάθος, να γίνω ρόμπα. Εσύ τι επιχείρημα έχεις? Δεν την έχει μόνο σου την ΕΠΟ ένας που λες εσύ. Την έχουν μαζί. Δεν μου λες. Την έχουν μαζί. Δεν μου λες. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία, απαντάω. Εγώ με τον Ραπτόπουλο έχουμε το Μετρόπολης. Ναι. Ο Ραπτόπουλος έχει 6% και εγώ 94%. Το ίδιο είναι. Είναι το ίδιο. Κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Φύγε, εφόμενη γραμμή. Αυτό σου λέει. Καλημέρα. Είσαι ταχύτατος και σήμερα είσαι ασύλληπτος. Ναι, μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τον. Το αεκάκι θέλουμε εμείς. Ποιο αεκάκι, ρε. Εσύ εξηγητήσει τόσο φορές τον Ολυμπιακό σου μια χρονιά. 4 φορές τον Ολυμπιακό, το έκανε ρόμπα το αεκάκι. Και εσύ πήγες με τα πόδια κάτω και έχασες 1-0 στο Καραϊσκάκι με αυτόν τον Ολυμπιακό. Έχασες και από τους 10 της ΑΕΚ, κατάφερε να χάσεις και το λες αεκάκι. Βλαχοπάω, ξύκερτη το Ατρόμπιο με τα πόδια ανοιχτά για να κερδίσεις. Άιντε. Κοζανίτη εσύ. Αυτή την ομάδα τώρα τη θέλουμε συγκλήρωση τη Δευτέρα. Συγκλήρωση, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα αποδεχτεί. Ποια ομάδα είναι η πιο ανώτερη για να μπορέσει να πάρει το κύπελο? Ό,τι ελληνικά ωραία. Δεν σε συμφέρει. Η πιο ανώτερη. Δεύτερο είναι ότι την έχουμε στην έδρα μας, ναι. Είμαστε 2 βαθμοί μπροστά. 2 βαθμοί. Και ναι. Τρίτον ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι του ΠΑΟΚ. Δεν σε συμφέρει. Αν έγινε πέρσι, και για να σε πω κάτι, ότι δεν θα γίνει αυτό που λένε μερικοί ότι δεν θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν τα ίδια επεισόδια όπως είχε γίνει στο Βόλο. Αυτό να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Αυτό θα είναι
φτιαγμένο καλά και πολύ δυνατά τη Δευτέρα και θα θυμηθείς ότι η κλήρωση φίλε θα είναι... Κοζανή, αν ήσουν προχωρημένος παοξής, θα έλεγες θέλω την ΑΕΚ στο τελικό, γιατί αν το χάσω το κύπελλο θα έχω δικαιολογία. Με οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν θα έχω δικαιολογία. Και τη Λάρισα παίξ' το από τώρα, από 4-0 και πάνω. Μη με πεις ότι δεν σ' είπα, γιατί μη ξεχνάει ο κύριος Κούγιας, γι' αυτό το πράγμα που είχε κάνει στην ΠΑΕΠΑ, ΟΚ, τουλάχιστον αυτό θα τον επιθυμίσουμε εμείς με γκολ, με τίποτα άλλο. Ωραία, καλύτερα. Αν εσύ βάλεις πάνω από 3 γκολ στη Λάρισα, εγώ θα γίνω Κοκκινίδης. Πάμε. Θα αλλάξω το επίθετό μου. Θα έχουμε επεισόδια με τη Λάρισα, θα τα προκαλέσει ο Κούγιας. Μπετόν αρμέ θα είναι πίσω η Λάρισα, θα είναι ο Κούγιας εκεί, θα μαρκάρει κι αυτός. Εγώ εχθές με τον Κούγια που μίλησα, μου λέει θα είμαι στον πάγκο με τον Αφροδίτη. Όχι με τον Κούγια, με τον Κούγια. Ναι, και εγώ είμαι υδροχός με οροσκόπο κρυόλε, δεν μασάω. Έτσι με είπε. Καλημέρα. Κάνει μια φάπα τα κατεβάζει. Καλημέρα, ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ ναι. Μιλάς, ναι. Λοιπόν, άκουσε με Κόκκινε. Έλα. Είμαι ο Ηλίας από τις Σέρες, ο Παναθηναϊκός που σε πήρα και χτες τηλέφωνο. Ναι, Ηλία. Λοιπόν, άμα σε πλακώσω στις μηνύσεις, λέω εγώ. Κάνε μου όσους θέλεις. Για ποιο λόγο θέλει να το κάνει μήνυση. Για ποιο λόγο να σου κάνω. Γιατί πήγα να πούμε μια μισή ώρα στο Βλάστη και να ζητήσω μπουγάτσα και μου λέει να πούμε αφού πέρασε ο Κόκκινος από εδώ πέρα δεν έμεινε τίποτα. Είναι ανιστικός ρε για σένα. Ναι ρε πέρασε και εγώ χθες με τον Κόκκινο και δεν έχει μείνει τίποτα στη Βλάστη. Καταρχήν ναι, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Κάνεις γυμναστική. Επειδή μια εβδομάδα σε... Άκου να δεις. Επειδή μια εβδομάδα είμαστε παραπάνω ώρες με τον Κωστή πέρα από εδώ. Λόγω ενός θέμα του δικού μου, μια με τον αμάξι, μια με το άλλο. Λοιπόν, περνάμε κάθε μέρα από το ψηλό. Μη μου θυμίζεις τη μήνυ. Λοιπόν, περνάμε χτες από την Βλάστη, 1:20 και δεν είχε ούτε φίλο να φαστεί. Ψίχουλο δεν είχε. Δεν είχε ούτε φίλο. Ρώτα. Δεν ξέρω τι θα περάσεις εσύ από εκεί πέρα να πούμε. Πού να μείνει φίλο, αυτό θέλει. Έτσι. Τι να σε... φυλάξει καλά τα ψή. Εμένα σήμερα μου είπε, πέρασα από εκεί πέρα. Τι πίτα τρώσει από εκεί. Εσύ τι πίτα τρώσει από εκεί αφού περνά. Παστρουμαδόπιτα, ρε. Παστρουμαδόπιτα και θες μία ώρα να βρεις παστρουμαδόπιτα. Βρεούς από εδώ τώρα. Πας εσύ, ρε, εκεί πέρα. Εγώ δεν ξέρω το μάρτο ψηλού να μου κρατήσει, βρε, άμα θέλω. Άντε, βρε, τα γάρι, θα μου πεις εμένα. Και εσύ και ο άλλος που να με κάνεις μήνυση. Ζω αυτός, εγώ γιατί, ρε, φίλε. Τον άλλον επέσ' του, θα τον περιμένω έξω από την πολυκατοικία με τα μαύρα τα... τα κάγκελα και θα τον πλακώσει στα γιαούρτια. Άντε, περιμένουμε. Άντε, γεια. Ναι, ρε. Δεν το βλέπω το σαγόνι του πολλή ώρα να κάθεται στη θέση του. Αυτός είναι ναι. Τον τρώει. Και για παστουρμάκι και γιαούρτι. Παστουρμαδόπιτα λέει δεν βρωμάει αυτή η παστουρμά. Το σόβρακο κιλοβρώμα για 4 πολυκατοικίες. Ναι. Το δικό σου βρωμάει ούτως ή άλλως. Έλα, σταμάτα. Σήμερα εσύ στο Άγιον Όρος. Κάνει οικονομία στο σαπούνι. Ναι. Πάει στο μπάνιο και κάνει μόνο μέσα στο Άγιον Όρος. Κάθε 10 μέρες πλένεστε στο Άγιον Όρος εκεί πέρα. Α, βρωμοκοπάς να πούμε. Δεν έχεις ιδέα. Για άλλη μια φορά είναι. Είναι λαδίλα κάτω από τη μασχάλη σου να πούμε. Βρωμοκοπάς. Τι είναι αυτό το παιδί. Η πορδί που βγάζει. Ήδρωτα είναι. Έχει χαμένο το μάρι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το Κούγια. Ναι, εγώ είπα. Ναι. Το πάρει ο Πάου. Α, ναι. Το είπε σε κάποιο ραδιόφωνο ή το είπε. Σε μένα το είπε. Εγώ φίλο είμαι με τον Κούγια. Μιλάμε. Ωραία. Γιατί τότε πριν ένα μήνα εγώ παοξής είμαι και εγώ πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και γιατί πέρα, το πιστεύεις δηλαδή. Γιατί ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή που το πιστεύεις. Διαπέστους ένα, δύο. Την καλύτερη μπάλα, ένα. Οι παίκτες οι πιο πολλοί όλο όσο πάνε και ανεβαίνουν. Ωραίο. Βλέπω και ωραία χαρακτηριστικά επειδή τον παρακολουθούσα και τον Αζεβέδο πάρα πολύ γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες. Εάν θα δείξει τα μισά από αυτά που μπορεί. Θα κάνει παπάδε. Ναι, ναι, πιάσει και την πόση. Ο Βιερίνια πιστεύω θα κάνει τη μεγάλη διαφορά και αν το βάλει και μπροστά θα το δείξει αυτό το σε πράγμα. Σε ποιανού θέση θες να τον βάλει. Όπου θέλει το βάζει. Δεξιά ή αριστερά. Εσύ ρε παιδί μου, αν. Ρε παιδί μου, θα βγάζει και θα βάζει. Αυτό σε ρωτάμε. Αυτή τη στιγμή θα βγάζει το Μακ. Ωραία, και εγώ το ίδιο θα κάνω. Ωραία. Σωστό. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Καλή ώρα. Ναι. Απλώ ήθελα να πω για το Κούγια αυτό που είπα προηγουμένω. Είχε βγει πριν ένα μήνα στο σταθμό σα, 1,5 περίπου, στον κύριο Μπούζο και είπε ότι το πρωτάθλημα ήδη είναι τελειωμένο. Μπορεί να σα το επιβεβαιώσει και ο ίδιο και θα πάει σε ομάδα τη Αθήνα. Έτσι είπε. Άρα, ναι, θα πάει σε ομάδα τη Αθήνα και μην νομίζουν, λέει, οι παοξίδες ότι θα πάρουν πρωτάθλημα κτλ. Γιατί γίνονται κουβέντε κτλ. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μπούζο, λοιπόν, να σα βάλει να την ακούσετε και τη συνέντευξη. Α, ο Μπούζο ετοιμάζει το αερόστατο τη Μακεδονία στην Πάτρα που θα πάει. Αυτοί εκεί... έχουν ξεφύγει, πετάνε, εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Έλα, πάμε. Από εκεί και πέρα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Mm. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι όντω. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ελέγξει την ΕΠΟ. Ακόμα δεν την ελέγχει. Γιατί εσείς το θεωρείτε δεδομένο. Αλλά αν δούμε όλα τα παιχνίδια μέχρι δηλαδή, τώρα. Συγγνώμη, ρε φίλε, είσαι οπαδός αθηναϊκής ομάδος. Καλείται ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί για αυτά που έγιναν με την ΑΕΚ
και δεν καλύπτει ο ΠΑΟΚ για ό,τι έγινε στη στα Γιάννη. Έλα και αυτή στην Τρίπολη. Και αυτή στην Τρίπολη κάναν οι Ολυμπιακοί. Έλα τώρα. Κάναν και αυτή στα Γιάννη. Τι θα σκεφτώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι άγιοι αυτοί προ Θεού. Να πω κάτι. Λίγο να τελειώσω για να δικαιολογήσω αυτό που πάω να πω. Αν δούμε όλα τα παιχνίδια λοιπόν μέσα στο χορτάρι, ποιο ευνοήθηκε πιο πολλού πόντου και ποιο όχι. Αν βάλουμε ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, εγώ α πω ένα πράγμα μόνο και εσύ πε ό,τι θε. Πόσε αποβολέ έπρεπε να έχει ο Μάτο. Φέτος. Ναι, φέτος. Και πέρσι. Φέτος δεν έπρεπε. Γιατί να έπρεπε. Έγινε επόμενη γραμμή. Ό,τι πεις. Επόμενη γραμμή. Αν ο Παναθηναϊκός ανοίξει τα πόδια του στον ΠΑΟΚ, θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των οπαδών του Παναθηναϊκού και θα γίνει τη μουρλή. Σχίσκε το καλτσόν. Εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει με τη Ραφίνα και δεν άνοιξε μύτη. Σχίσκε το καλτσόν. Έλα, επόμενη γραμμή. Αυτό που λέει ο Κούγιας, είπε δεν κυκλοφορεί με μπράβου στην Πάτρα. Ο Κούγιας ήταν με μπράβου στο ΆΚΑ και έπαιζε ΑΕΚ Παναχαϊκή στη Β' Αθηνική με μπράβου ήρθε. Αν το κάνει μια φορά, τι σημαίνει ότι κυκλοφορεί γενικότερα έτσι. Ρε, δεν πάει. Όπως πάει ο γιος του Σαββίδη στο σαντουιτσάδικο και έχει τρεις γορίλες από πίσω. Δεν πάει σαν τον Μελισανίδη που έχει πέντε γορίλες από πίσω. Δεν πάει σαν τον Θωμαίδη που έχει τρεις γορίλες από πίσω. Τον είδε στο γορίλα του Θωμαίδη. Για σάντουιτς τον τρώει. Ξέρω, τον ξέρω, πάνε. Καλησπέρα, άπαλε κόκκινε. Τον ξέρω, ναι. Δεν κάνει χουλιαμά ο Ραγκάτσης με το Ραπτόπουλο. Ίσα-ίσα χρησιμοποιεί τις ατακάρες του και έτσι έχει καταπληκτική ροή και συνέχεια στην εκπομπή του. Καλώς το κύριε Γοκύρη. Γεια σου, Λένα. Λένα. Ναι. Μιλάς με τη Λένα. Όχι. Τι λες, ρε κόκκινη. Η Λένα, τώρα νομίζω ότι με έβρισε. Η Λένα. Ναι. Γεια. Έλα, παρακαλώ. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. 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 Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι, εσύ. Έλα, έλα, ρε Γρηγόρη. Παρόλο που σε αγαπάω τόσο πολύ, έχω μεγάλο παράπονο. Το είπα και χθες στο Γρηγόρη και στο Στέφανο. Λοιπόν, με έδωσε λάθος ραντεβού. Ενώ Ανατολική Σλάκη είναι το αυτό, είχα ραντεβού. Τέλος πάντων, άστα. Τώρα, επειδή είσαι λίγο ζαβός, θα μπερδεύτηκες. Όχι, παλικάρι μου, τι. Σε κόβω για ζαβό. Έδωσε το ραντεβού με μένα. Κι εγώ σε αγαπάω τόσο πολύ και σε εκτιμώ. Κι εγώ σε αγαπάω. Ξέρεις πόσους ζαβούς εγώ αγαπάω. Τι σχέση έχει, αν σε αγαπάω και αν με αγαπάς, αν είσαι εσύ ζαβός. Πότε δώσαμε ραντεβού μαζί. Τέλος πάντων, μην κρατάς τη γραμμή. Δεν αστάνομαι. Δεν γραμμή. Εχθές πήρε ο κύριος Κώστας. Θέλω από την Κατερίνη. Θέλω να τον βρω. Α, θα πάω να τον βρω την Κυριακή. Τους σεβαστούς μου χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, θέλω, όπως είπε και ο κύριος Κώστας, εχθές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και τον άκουγα φυσικά, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο γιατί είχε πολλές γραμμές. Oh. Θέλω να πω, θέλω και είμαι σίγουρος ότι πάω ΚΑΕΚ είναι το αυτό και Πανιώνιος Λάρισα και το κύπελο. Έφυγες. Οκ. Εντάξει. Μακάρι να γίνει έτσι να πάει και ο Κούγια στο τελικό ή ο. Παρακαλώ. Ή ο Πανιώνιος που είναι ομάδα του κυπέλου, ναι. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε. Και από αυτά που τρώμε. Ήρθε ο Αρκτούρος εκεί να δει τις αρκούδες που σκοτώνουν οι Αλβανοί. Και εκ του αποτελέσματος. Ναι. Ωραίο σηκώτηχε η αρκούδα. Ναι. Ναι, έχει πρωτεΐνες πολλές. Σου άρεσε. Πολλές πρωτε... Βεβαίως. Ναι. Μπράβο. Άκουσα τον Γρηγόρη να λέει ότι η ΑΕΚ έχει, λέει, μαραθώνιο και έχει δύο παιχνίδια περισσότερα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε, δύο παιχνίδια. Σωστά. Με τη Δυναμό Κιέβου. Καλά σε λέει, τι μαραθώνιο. Σωστά, περίμενε. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάει στον Αστέρα. Έχει να πάει στο Φιλικό στον Ατρόμητο. Έχει να παίξει με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σε και ΑΕΚ έχει δύο εξόδους δύσκολες. Σε συγχωρώ για τις ευλάχους και δεν ξέρω να μετράς. Ναι, ενώ αυτό είναι τι είναι. Από την Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν ξέρω να μετράω, για πες μου. Δύο παιχνίδια έχει μπροστά. Αυτά που έδωσε πίσω, τα παραπάνω δεν μετράνε. Δεν επιβαρύνουν. Για πάνω πάνω να κάνω, τι είναι πιο φρέσκια από άκουσα. Ρε καθυστερημένε. Έπαιξε 6 παιχνίδια για την Ευρώπη. Και άλλα 2-8. Αυτά δεν επιβαρύνουν. Μόνο τα μετά βλέπεις, τα πριν δεν τα βλέπεις. Ρε στο τέλος όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Άκου γιατί σε ντουγάνι. Επειδή είσαι ντουγάνι. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ρε ντουγάνι άκου. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα λέει ΠΑΟΚ 40 παιχνίδια. ΑΕΚ 48. Είναι έτσι ή όχι. Αφού τελειώσει το πρωτάθλημα και αφού το έχω πάρει, τι σε νοιάζει. Δηλαδή τα προηγούμενα δεν επιβαρύνουνε. Μόνο τα μετά. Βλέπεις εσύ καλιά μόνα κουρασμένη ρε. Απίστευτε. Δεν μου λες. Ένα λεπτό, ο Μάνταλος τραβάει. Ο Μάνταλος λυπεί. Ε, βλέπεις τη νέα κουρασμένη.
Επιμένεις να μην καταλαβαίνεις. Το τελευταίο τέταρτο του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-1 το είδες ρε. Από αυτό τον Ολυμπιακό κινδύνευε να βάλει δύο γκολ. Πλάκα μου κάνει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Και βγαίνει να αφθαδιάζει σε μένα. Ένα σου λέω μόνο. Εάν δεν έκανε τη λακαμία ο προπονητής του Ολυμπιακού να βγάλει τον Ανσάρι Φαρτ και να μην τον αφήσει και μέσα. Να βάλει τον Τόρντεβιτς. Μαζί να του έχει και να βγάλει ένα από τα δύο πτώματα. Διάλεξε ποιο πτώμα. Εγώ θα βγάζω το Φορτούνι σαν ποιο πτώμα από το Μυραλάς. Θα σου έλεγα εγώ αν θα έλεγε 2-1 το μάτς. Πες ευχάριστο σε αυτόν τον Κόντι που είναι άπειρο και πέταξε έξω τον. Ανσάρι Φαρταγάρι. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Αλέξανδρος από Κο. Θα χώσω λίγο στον Αεξή να βάλω ένα στοίχημα μαζί του ό,τι θέλει. Σε ένα σπίτι εδώ στην Κο που έχω, ότι το πρωτάθλημα είναι. Μη λες ότι έχει σπίτι στην Κο. Μη... Θα έρθει η εφορία, ρε. Ας έρθει η εφορία, δεν με ενδιαφέρει. Απλά κάνανε εδώ μια πλάκα ένα φίλο μου. Έβαλα στίχημα με Ολυμπιακούς ότι κούτες με Μάλμπορο και τέτοια, εγώ θα το κόψω το τσιγάρο. Μου τις πάνε όλοι οι Ολυμπιακοί εδώ και τα ξαδέρια μου και αυτά. Και τους λέω τέρμα οι παράκες και τα σκηνές και τα σκήτες του Αγίου Ανδρέα που πήγα, έκανα τάμα στο Άγιο Όρος. Είπα θα πατρευτώ κότησα, θα το κάνω. Και πόσο χρονών είσαι? 49, σου είπα. 49 χρονών θα πατρευτείς κότησα. Πήγα στο φιλικό και σε είδαμε τη γυναίκα σου εκεί πέρα στο φιλικό με τη Λίντση Ιρακλής στο Καφρατζόγλιο. Ναι. Λοιπόν, είμαι τρελαμένος που αοξείς και βάζω όποιο θέλει στοίχημα σε ένα σπίτι, σε ένα κότερο και σε ένα που θα αποκτήσω. Καταλάβατε? Ναι. 33 χρόνια είχα πάω από το άλμα και τα μυαλά μου πονάνε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ερώτηση, ερώτηση. Ναι. 49 χρονών εσύ τώρα. Η γυναίκα που θα πάρεις πόσο θα είναι? 27. Το ξέρει αυτή ότι θα σε παντρευτεί? Το ξέρει, ναι. Με τι ασχολείσαι? Εγώ με τι ασχολήθηκα? Καταρχήν δεν φίλησα κατουρημένη ποδιά ποτέ. Βρε, με τι, επαγγελματικά με τι ασχολείσαι? Επαγγελματικά. Ξέρω μουσική, παίρνω μουσική. Δεύτερον, έπαιζα με τη Μελίνα Κανά όταν ήμουν 17 χρόνια στο 18ο, κατά τη λέγανε και το έκανε Κανά. Όπως δεν ξέρει πήγαν στο 18ο, έμεινα από αρχαία σε Δευτέρα Λυκείου, παρόλα αυτά έβγαλα το Λύκειο ηλεκτρολόγος και υπηρέτησα στην Αλεξανδρούπολη και κυνηγούσα το λαχαγό. Ωραία, ναι. Συγγνώμη. Αυτή η κοπέλα τι δουλειά κάνει? Αυτή η κοπέλα κάνει πια στον ΟΤΕ και με κόλλησε. Αλλά με κόλλησε και δεν πειρότησα. Αλλά εγώ έκανα τάμα ότι θα πατρευτώ κότησα και θα μείνω εδώ και δεν φίλησα ποτέ κατουρημένες ποδιές. 99. Δεν μου λες τώρα πάλι, η μαμά. Δεν μου λες σταμάτα ένα-ένα. Μη. Η μαμά σου τι θέλει? Η μαμιντζάρα με έχει πεθάνει. Σε παρακαλώ πολύ να τη χαιρόσεις. Δεν είπε κάτι. Δεν είπε κάτι. Αυτινή η μαμά. Ένα λεπτό. Αυτινή η μαμά ζει. Ζει η μαμά. Σε θέλει εσένα? Με θέλει, ναι. Σε εγκρίνει. Λοιπόν, πώς γίνονται ρε πούστη αυτά τα πράγματα? Μ' ακούτε? Μπορείς να με εξηγήσεις? Σ' ακούσαμε. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Μια φορά άκουτο, τώρα που σε βρήκα δεν σ' αφήνω. Από αύριο πιάνεις δουλειά. Καλά. Αφού επιμένετε, να μην σας χαλάσω χατήρι. Μπράβο. Μόνο θα σας παρακαλέσω, κύριε μου, να μην με πληρώνετε με το μήνα, αλλά με τη βδομάδα. Γιατί με τη βδομάδα? Γιατί, ξέρετε, κύριε, αν αρχίσει το καραβαλίκι, δεν θα προλάβω να συμπληρώσω μήνα και θα με πετάξετε έξω με τις κλωτσιές. Βασίλη. Με συγχωρείτε, δεν με λένε Βασίλη. Όχι, δε, άλλο λέω εγώ, άλλο λέω εγώ. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη? Δεν μου λες, παιδί μου, πώς σε λένε? Μιλτιάδη. Μιλτιάδη, αλλά Μίλτο. Γιατί Μίλτο? Είναι το χαϊδευτικό μου. Α, το χαϊδευτικό σου. Μπράβο. Τι μου στείλες, Βασίλη? Πάμε, πάμε. Πω. Δουλεύει και στον ΟΤΕ, θα πάρει και βάπαξ, μαλάκα. Επόμενη γραμμή είναι. Θα τρελαθώ εγώ. Θα σαλτάρω σε αυτή την εκπομπή. Εσύ σαλταρισμένος από όπου γίνεται. Εδώ θα σαλτάρεις. Ναι. Πάμε, ναι. Χαίρετε. Yeah, καλά, και ο προηγούμενος ήταν ένας μικρός θεούλης. Ρε φίλε, αυτά είναι δώρα από το Θεό. Όσον αφορά τον ΑΕΚΤΗ, για αυτά που έλεγε, αν βλέπεις και μια κουρασμένη ομάδα, ναι. Κάθε φορά που παίρνουν στο ΆΚΑ, μετά το εξήντιο οπαδί τους πετάνε μπουκάλια με νερό, γιατί τα πνευμόνια τους πηγαίνουν με αυτά αστράγαλο. Αλλά αυτά δεν τα βλέπει. Δεν πειράζει, Κυριακή, ναι. Κοντή σου γιορτή. Σου λέει όμως μέχρι στιγμής αντέχουν. Ναι. Αντέχουν. Κυριακή κοντή γιορτή, δεν πειράζει. Και όλο ώρα ότι είχε πάθει τρία εμφράγματα, έτρωγε 4 κιλά χαρίδες, ξαφνικά έβγαινε. Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Δεν πειράζει, θα δούμε, σιγά σιγά, δεν βιάζομαι. Δεν εγώ αυτό που βλέπω,
είναι ότι εγώ περνάω από έδρες που αυτοί στήσαν πνευμόνι για να περάσουν από εκεί μέσα. Ναι. Και εγώ περνάω αεράτος και χαβαλεδάτος. Αεράτος και χαβαλεδάτος. Και με ανοιχτή την άμυνα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ χθες είδα μια ομάδα δεύτερη, η οποία τρεις φορές πάτησε τον γκάζι και πάτησε τρία μπαλάκια. Είπαμε, Κυριακή κοντή γιορτή, δεν με πειράζει. Έβαλε την έκτη ο Πάοκ εκεί με τέσσερα. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο, το τι είμαι άξιος σαν ομάδα, δεν το συζητάω. Αλλά έχω και τις βοήθειες, ναι. Ότι η ομάδα μου, καλά θα το βοήθειες, άστο. Γιατί όταν παίρνουμε, αφήνουμε την Ξάφη με 9 παίκτες και βάζουμε γκολ offside. Φίλε, όποιος πει για βοήθειες... Με το Πανετολικό και παίρνουμε πέναλτι, δεν τα κοιτάμε. Όποιος πει για βοήθειες είναι ανήθικος. Σημασία ναι, 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 και ότι είσαι ότι είσαι κυμπάρης, είσαι κυμπάρης και όπου πας, πας με κεράσματα πας, μπράβο. Ναι, 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 καλά πάμε. Κάνω, μαγκιά μου, μαγκιά, μακάρι να πήγαινα, μακάρι να πήγαινα. Ποιος είπε τα δύο. Εγώ θέλω στο 95 με μούφα πέναλτι, αλλά δεν το έχω, φύγε. Εγώ αυτό θέλω. Βρε πάρ' το πώς να είναι. Με το ρέμο μοιάζεται λίγο στη φάτσα, ε, φέρνεις λίγο από ρέμο, ε. Αυτός φέρνει από μένα. Γουρουνομούρης. Αυτός φέρνει από μένα. Αυτός φέρνει από σένα. Πες τον εξή, το δάσκαλο που πούλησε ηθική, τι έλεγε στο γιο του όταν έφυγε η ομάδα των 7 των εργαζομένων για να επανέλθει Παρθένα η ΑΕ. Μπράβο, σωστό. Όπου ερώτηση. Σωστό, μπράβο, σωστό. Ναι. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πάω στο υπερμάρκετ της Κλαβενίτης να πάρω μία περούκα και αστεία γυαλιά για να ντυθώ rockstar. Εγώ θέλω μία στέκα και ραβδί και περούκα για τη θεοδηφό βασίλισσα του χιλιού. Και εγώ θέλω μία καραμούζα και πολύ χαρτοπόλεμο και ένα καπέλο γιατί θα ντυθώ cowboy. Και εγώ θέλω μισό κιλό φέτα, παξιμάδια και ντομάτες. Τι θα ντυθείς αγάπη μου, ντακός. Δεν θα ντυθώ, θα ετοιμάσω το τραπέζι. Τώρα στα υπερμάρκετ Κλαβενίτης όλα τα αποκριάτικα. Μάσκες, καπέλα, γυαλιά, στέκες, περούκες, καραμούζες, χαρτοπόλεμος και σερπαντίνες, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ και αναψυκτικά για το πάρτι, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τώρα στη Media Markt Weekly Deals. Κάθε εβδομάδα νέες ευκαιρίες. Πρόλαβε smartphones, τηλεοράσεις, computers, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Δες όλα τα Weekly Deals στο MediaMarkt.gr και στα καταστήματα. Media Markt. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτοπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310 543 210.
Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά! Τι! Αλλά δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθήσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος, Μέγας Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Άστο να παίξει λίγο βρε, άστο. Άμα το δώσει το Βαλακρό θα το χορέψει καρέκλα αυτό. Λοιπόν, κάλασε ακροατής, ο οποίος του κλέψαν ένα Σουζούκι Βιτάρα μαύρο με αριθμό κυκλοφορίας Νίκος Ζωή. Το ύψιλον τώρα πώς να το, τι όνομα να πεις από ύψιλον. Υποκράτης. Υποκράτης από γιώτα. Τι δεν πειράζει, Πασόκ εσύ είσαι. Υδρόγειος. Υδρόγειος. 40-71. Εκλάπη Τετάρτη βράδυ από την περιοχή των Μετεώρων. Όποιος γνωρίζει κάτι θα του κοινωνήσει με τη γραμματεία. Το νεόπτωχο. Άκου τώρα να δεις. Νι, ζήτα ύψιλον, 40-71, Σουζούκι Βιτάρα μαύρο. Εκλάπη από την περιοχή Μετεώρων. Μακάρι να έχει τη τύχη. Ναι. Του φίλου που του κλέψαν το φορτηγάκι πριν από λίγες μέρες. Δεν νομίζω να την έχει. Και το βρήκαν. Νι ζήτα ή τι ύψιλον. Λοιπόν, αυτός είναι 16 χρονών το νησά. Το πήρε τα καλά τα χρόνια. Δεν έχει ψηλή τώρα αυτός να βγάλει ο καημένος σαν και εμάς το μήνα. Του φάγανε και το βιτάρα. Νεόπτωχος, φιγουρατζής είναι αυτός ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, Λάκα, μαζί ναι. μας στη Σκόντα Σκιάδη Βαλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε. Η φίλη επαγγελματία οδηγεί τακί το Σκόντα 8 ταξί. Ταχύ. Με Σκόντα. Μπορεί να είπε και τακί, οκ, συγγνώμη. Ο Βουτσάς το λέγε, ταχύ, ταχύ. Ταχύ. Άλλο ταχύ και άλλο τακί, είναι καινούργια έκφραση. Ναι, ναι, ναι. Δική μου. Λοιπόν, να το κάνετε δικό σας με 17.050 ευρώ μόνο. Και όταν λέμε μόνο, ισχύει το μόνο. Ναι. Πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου η πρόσβαση είναι πανεύκολη όπως διαπίστωσες. Και τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Καλά διαπίστωσα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Όχι, όχι, γυρίσαμε τις διαφημίσεις. Άμα πιάσει 3,5 το ζάχαρο πάει στο 1,5. Πάει στον κόσμο κόκκινη. Άστα να πάει στο κόκκινη. Έλα, κόμε! Έλα, άντε, πάμε, ναι. Γεια σου, Ραπ, γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Πάσου από Γρεβενά Παναθηναϊκός, με ξαναπήρα πριν δύο μέρες. Ναι, ναι, Γρεβενά, ναι. Ένα σχόλιο θέλω για την απαγόρευση μετακίνηση του παδών του Παναθηναϊκού στα Γιάννηνα. Ενώ πριν εβδομάδα οι Παοξίδες είχαν πάει και. Παοξίδες είναι εξουσία, ρε. Οι Παοξίδες είναι εξουσία. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα τους. Ο Πρωθυπουργός συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη τους. Πάνε στα Γιάννα, συνοδεία, φεύγουν, μπαίνουν όπως θέλουν. Το ίδιο είστε. Εσείς είστε μια πτωχευμένη ομάδα. Δεν μπορείτε να πείτε. Θέλω να σου πω κάτι καθαρά. Τι καθαρά, το λέω καθαρά εγώ. Λοιπόν. Πρέπει να μάθουμε να τους χαλάμε την πουγάδα. Δηλαδή. Τι θέλετε να πάτε στα Γιάννα. Ναι.
Και συνεννοηθείτε με τους Γιαννιώτες. Ναι, πώς. Μην πάτε οργανωμένα. Ναι, πάτε με τα αυτοκίνητα. Όλα εύκολα τα βλέπω. Πάτε στην κερκίδα. Ναι, και. Να μην γίνουν τα φασαρίες. Και πώς δεν θα γίνουν φασαρίες. Θα καλά. Γιατί να γίνουν φασαρίες. Πώς δεν θα γίνουν. Τι έχει να χωρίσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Γιαννιώτης με τον Πάοκ τι έχει να χωρίσει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, φίλε. Γιαννιώτες Ολυμπιακούς δεν έχει. Τι έχει να χωρίσει. Το κοντό μυαλό. Χοντρό κεφάλι του. Να κατάλαβες. Φίλε, άκουσε να δεις σε 10 δευτερόλεπτα. Ο Πάοκ είναι ομάδα της εξουσίας. Έχει ΕΠΟ, έχει Τσίπρα και δεν μπορεί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Επόμενη γραμμή. Τι ωραία. Επόμενη γραμμή. Σ' απαντώ. Είναι ομάδα της εξουσίας αυτή τη στιγμή. Πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός πρόπερσι. Για 10 χρόνια, 15. Τις προάλλες ήταν ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ. Επόμενη. Πώς λέει γίνεται, λέει. Πώς γίνεται. Έλα, ναι. Μάλιστα. Άστον, πάμε στον επόμενο. Ο Αντωνιάδης είναι, έλα. Ναι. Δώσ' τον ξανά. Εγώ. Πού ξέρεις ότι είναι ο Αντωνιάδης. Εσύ τον έβγαλε. Όχι, μάρες. Πώς δεν ξέρεις ότι είναι ο Αντωνιάδης. Τώρα θα φας μία ανάμεσα στα μάτια. Πώς εγώ τον έβγαλε. Μου φαινόταν η γραμμή του ίδια. Α, την γραμμή κατάλαβες, ε. Ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε, ναι. Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Γρηγόρη. Ναι. Αργός είναι. Έλα. Ραπ. Oh. Έλα. Είπες ότι το πρωτάθλημα αν το πάρει ο Πάοκ θα το πάρει ο Σαββίδης. Ορίστε. Ε? Δεν κατάλαβα, ξαναπέστε, δεν μπορώ να. Είπες ότι αν πάρει πρωτάθλημα ο Πάοκ είναι του Σαββίδη. Ναι, είναι του Σαββίδη. Το 70%. Εγώ διαφωνώ. Ορίστε. Διαφωνώ. Στα τέτοια μου που διαφωνείς, μην νοιάζει εμένα. Κάνα διαφωνώ. Στα τέτοια μου. Αλλά λες αυτή την αλήθεια. Γιατί ψέματα είναι. Ποιανού θα είναι. Ψέματα είναι. Ποιανού θα είναι, ρε, του Λουτσέσκου, δεν είναι του Σάκου. Μπράβο. 30% του Λουτσέσκου, του Ρασβάν και 70% του μπαμπά του είναι. Του μπαμπά του, του Λουτσέσκου. Ναι. Τι λες, μωρέ. Γιατί δεν βλέπεις μπάλα. Ενώ εσύ βλέπεις, ε. Δεν μου λες. Τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνεις εσύ. Τσακάλι, ναι. Τσακάλι, ναι. Σε ποια θέση παίζει. Ποιος, οριστεό. Ο Πιτσιρικάς όταν μπαίνει μέσα σε ποια θέση παίζει. Ποιος είναι ο Πιτσιρικάς. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός. Ναι. Εξτρέμ παίζει. Εξτρέμ. Ναι. Και τι δουλειά κάνει στο γήπεδο. Τι δουλειά κάνει στο γήπεδο. Ναι. Μαρκάρει τον μπακ. Ανεβαίνει. Μπράβο. Απάνω. Σπάνια πατάει περιοχή. Έλα εδώ τώρα. Σπάνια πατάει περιοχή. Σπάνια σκοράρει. Έχει βγάλει επιθετική ενέργεια. Ενέργεια έβγαλε. Έχει βγάλει επιθετική ενέργεια. Δεν μου φτάνει, αγάπη μου, γλυκιά μου. Δεν μου φτάνει. Τι δουλειά κάνει. Ορίστε. Ο Μακ τη δουλειά κάνει. Ο Μακ τη δουλειά κάνει. Παίζει με την Ανουσάκη το πίσω από τις Καλαμιές. Τι δουλειά να κάνει ο Μακ, ρε. Ηλεκτρολόγος. Ό,τι δουλειά κάνει ο Μυραλάς κάνει ο Μακ, ρε. Την ίδια δουλειά κάνει. Δεν βλέπεις μπάλα. Ναι. Εντάξει. Ας τον κόσμο να κρίνει. Είσαι κορόιδο. Ας τον κόσμο να κρίνει. Όλοι γυρνάνε πίσω και μαρκάρουνε. Δεν μιλες. Επειδή. Επειδή είσαι αλυταράς μεγάλος και δεν θα πεις. Σώπα, μη μιλάς. Αυτό που είπε έχει δίκιο. Αυτό που είπε έχει δίκιο. Όταν ο Πάοκ αμήνεται, αυτό που είπε έχει δίκιο. Όταν ο... έχω δίκιο. Σταμάτα, ρε, να στο δώσω το δίκιο. Μην κεφάλα... μείνεις στο Σαββίδι. Περίμενε. Πέστα, πέστα. Είναι και του Σαββίδι. Μην μείνεις στο Σαββίδι, ρε κοροϊδό. Πέστα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, ακούω. Έτσι είναι, ρε. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή, ο Πάοκ αμήνεται, η τετράδα του είναι στα 18 μέτρα. Και έρχεται, όπως λέει πολύ σωστά και ο Λιμιός και ο Μακ, μπακ, στα 7 μέτρα. Και φεύγουνε βολίδα. Ότι ο Πάοκ δεν τρώει γκολ. Έχει δίκιο σε αυτό. Μπράβο του. Ότι ο Πάοκ δεν τρώει εύκολα γκολ είναι και η διάταξη που δίνει ο Λουτσέσκου. Πέρα από το καλαμπούρι. Και το γεγονός ότι οι πλαϊνοί του Πάοκ κάνουν εκπληκτικές άμυνες. Για να βλέπουμε και τα σωστά του προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να το πάρει μόνο στο πρόεδρο, το παίρνει και ο προπονητής και οι παίκτες. Οκ, okay, κόκκινα, αυτά δεν μπορεί να τα δεις εσύ. Όταν όχι, εγώ τι να το Τζόνι Γουόκερ θολώνει το μάτι, να πούμε. Ναι. Αόματος. Μάλιστα. Ορίστε. Πάμε επόμενος. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος. Ναι. Βέβαια ήταν λίγο άκοψος, αλλά έχουμε μάθει. Ενώ εσύ πήγα λίγα και πια. Το ζώνη είπε τον άνθρωπο άκοψο. Έλα ρε φίλε. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο πονηρός από Λάρης είμαι. Ωρε βλαχαδερό. Και πονηρός και αυτή λέει. Ωρε να σου σκερδάκας λέει. Βλαχαδερό, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό που λέει. Ναι. Ποια είναι η τύχη των παρατημάτων όταν πέφτει η διοίκηση, να το πω. Ποια είναι η τύχη και σε σένα και στο Ραπτόπουλο, ρώτησε και πες το φίλο από την Πετρούπολη να μην φάει γιατί έχουμε γλαρώσει που θέλει και την Πετρούπολη. Και σε σένα και στο Ραπτόπουλο. Λοιπόν, απαντάω ένα-ένα.
Λοιπόν, απάντησε, ναι, εάν δεν ήταν ο φίλος μου από την Πετρούπολη, θα παίξατε με τον Τοξότη Βόλου και τον Απόρρον Λάρισας. Ναι, παίζατε. Ρε βλάχαρη. Όχι, παίξατε. Ρε βλάχαρη που έχετε να πείτε κουβέντα για τον φίλο μου. Ναι. Δεν ξέρεις τι σημαίνει Λάρισα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ξέρεις τι σημαίνει. Ξέρω πολύ καλά. Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και να τα. Εγώ ξέρω τι σημαίνει Λάρισα γιατί την έχω δει με μουσιάρι κοκολίτσιο. Εγώ την έχω δει με μουσιάρι κοκολίτσιο τη Λάρισα. Την έχω δει με μουσιάρι βαλαόρα κοκολίτσιο και λοιπόν, με μπουντόλο τερματοφύλακα και με μπουντόλο τερματοφύλακα την έχω δει. Άστο το έργο. Δεν ξέρεις όμως, δεν πατήκε αν έχεις δει τι σημασία έχει, αλλά δεν ξέρεις. Σημασία για, έχει ότι είστε μια πόλη, ένα λεπτό. Σημασία είστε ότι μια θαυμάσια πόλη εμπορικά, μια πόλη παραγωγικότατη και δεν βγάλατε ένα παράγοντα και περιμένατε από τον Κούγια να ανέβετε. Ναι, αυτά μετά πες και την άλλη φορά. Λοιπόν, απάντησέ με σε αυτό που σου λέω. Ότι ποια είναι η τύχη των παρατημάτων όταν πέφτει ο βασιλιάς. Για πες μου. Α, τίποτα, πάνε στην διάλυση. Βαράνε διάλυση. Ωραία. Βαριάνε διάλυση, ε. Ναι, όχι βαριάνε, βαράνε. Μάλιστα, χαιρετίσματα στου φίλου από την Πετρούπολη. Λοιπόν, αυτό. Καλησπέρα. Ξέρει τι είπε αυτό ο πονηρό τώρα. Για τον Ολυμπιακό που τα έχει καλά με τη Λάρισα και όταν βαρέσει ο Ολυμπιακός διάλυση που θα πάει ο Κούγιας. Αυτή ήταν. Κάτσε να βαρέσει πρώτα. Περίμενε. Ο Λαρισαίος. Ρε τον Κούγια, το κοντός και χαζός γίνεται. Ο Κούγιας ρε, ξέρει τι κάνει. Ένα ξέρω. Ένα κοντό χαζό γνώρισα στη ζωή μου. Ένα. Ο Σαλπικίδης είναι πανέξυπνος. Καλά, εσύ τι θα έλεγε, μην να χαθεί. Σαλπικίδης είναι παλιοκουμουνιστή. Παλιοκουμούνα. Παλιοκουμούνα. Αν δεν φας κανένα πέσιμο τώρα. Ναι. Κοίτα, μην έρθουν οι πάμε και σε ισοπεδώσουν, γιατί πας κόντρα. Υπάρχουν καλοί κουμουνιστές και κακοί κουμουνιστές. Να. Αυτός είναι καλός. Καπιταλιστής κουμουνιστής. Πάμε ρε κόκκινες. Τραβάς την εκπομπή πίσω. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αεκτσής είμαι. Μάλιστα. Τηλεφωνώ για τον προηγούμενο τον Μπαουκτσή. Ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια. Ναι. Να τον ενημερώσουμε λίγο τον κύριο. Ναι. Ότι η ΑΕΚ βγάζει πνευμόνια γιατί οι αντίπαλες άμυνες κάθονται να πούμε μέχρι το κέντρο. Και δεν παίζει φιλικά η ΑΕΚ όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Οπα. Δηλαδή, περίμενε. Αν υποθέσουμε ότι είναι όπως τα λες. Ναι. Αν μπορείς να το κάνεις, θα σε χάλαγε. Εμένα προσωπικά θα με χάλαγε. Ρε, γιατί. Ας μιλάμε με ειλικρίνεια. Γιατί δεν το κάνεις. Χρόνια, γιατί δεν το κάνεις. Λέμε για τον Ολυμπιακό ότι πάει σε κάποιες έδρες και παίρνει εύκολα παιχνίδια, σωστά. Βρε, καλά κάνεις. Εσύ αν μπορείς να το κάνεις, γιατί θα σε χάλαγε. Γιατί δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου. Ούτε του Παοξή ήταν, αλλά το άλλαξε ναι, το έργο. Ναι, ούτε του Παοξή. Μόλις έγινε εξουσία ο Παοξής, άρχισε να στραβώνει το στόμα. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει. Το να βγαίνεις όμως και να λες ότι είναι μαγιά μου. Οπότε και του Ολυμπιακού τόσα χρόνια ήταν μαγιά που ήταν φίλε, και το λέγαμε. Εγώ το, έλεγα, εγώ το έλεγα και για τον Ολυμπιακό, το λέω και για τον ΠΑΟΚ και για όποιον πάρει την εξουσία. Μαγιά του. Εντάξει, αν θέλουν να το παίρνουν έτσι το πρωτάθλημα, όπως το θέλανε και οι άλλοι χρόνια. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά. Να πάρει ο άλλος το πρωτάθλημα που είναι κόντρα στην εξουσία με μεγάλη μπάλα και ιστορίες. Αυτό είναι μαγιά. Αυτή είναι μαγιά. Μπράβο, ρε, δηλαδή, συμφωνώ. Αν ο Ολυμπιακός φέτος έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα έλεγα είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Τώρα. Αμφιβάλλω. Να πω και κάτι άλλο που θέλω να σου το πω καιρό τώρα. Ναι. Ενώ είσαι άντρας ρε παιδί μου με παντελόνια και από όσα σε ακούω τόσο καιρό. Ναι. Ποδοσφαιρικά όμως ρε ραπ, ποδοσφαιρικά. Ναι. Είσαι έτσι μιλάς σαν τους τύπους που γίνεται μια φασαρία. Ναι. Και στο τέλος είναι ο άλλος κάτω, πας τον πατάς μια κλωτσιά και το φτύνεις κιόλας. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πάνω ψηλά. Ναι. Μιλάς για τον ΠΑΟΚ με καλά λόγια και με το που χάσει ο ΠΑΟΚ και είναι στη δεύτερη θέση θα βγεις και θα τον κράξεις. Είναι, το δεύτερο, το τρίτο τον κράζουν. Είναι λίγο ανάποδο αυτό ρε ραπ. Πώς ναι. Μπορείς και το κάνεις. Είναι κοινωνιολογικό. Κλείσε. Θα το ψάξω εγώ, θα το ψάξω. Θα πάω ωραία, στον ψυχολόγο. Στον κύριο Κάζη. Αυτά ήθελα να πω, καλή σας μέρα. Θα πάω στον κύριο Κάζη. Θα πάω με κάνει ψυχιατρική ανάλυση ο κύριος Κάζη. Ο Αριστίδης, ναι. Όχι, είναι στη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Οχ, νάτος. Λοιπόν, πρώτα πόσο έλεξε το παιχνίδι χθες. 1-3, όπως ένα, το παράτησε το 1-1. Ο λόγος αν επιτρέπετε για το παράτησε. Η σιγουριά του ρε. Για το τσικλοπέμπτη ήταν. Κατά σπάραξη. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Αν τη Δευτέρα μας αγαπάει η Μπίλια ναι. Και κάτσει ΑΕΚ ΠΑΟΚ ναι. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να δώσει άλλα 3 ντέρμπι. Ναι. 2 στο Κύπρο και 1 στο Πρωτάθλημα. Και τι σου δείξει η ΑΕΚ στα ντέρμπι, τα κολώνει. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Πού θα αντέξει. Πού θα αντέξει, σωστό, και εγώ αυτό λέω. Μέχρι ναι. Πού θα αντέξει, Ρουφιάνα. Ναι. Ναι. Γιατί
Λοιπόν, και δεύτερον, ο φίλος ο Κούγιας θα έρθει τη Δευτέρα στο παιχνίδι. Όχι μόνο θα έρθει, θα κάτσει στον πάγκο. Και άμα του κάνω χειρονομίες θα απαντήσει, μου είπε. Φοβάμαι, θα μην δημιουργήσει πρόβλημα. Έλα, ρε, τι πρόβλημα δημιουργήσει. Δεν δίνει σημασία και τελείως υπόθεση. Εγώ τον πάω. Και φέρτο με κιόλας. Το τρίτο. Το τρίτο. Τι πιστεύετε εσείς, η Αγία Σοφιά ή η Τούμπα θα γίνει πρώτα γήπεδο? Πρώτα η Αγία Σοφιά. Πρώτα. Ό,τι θέλει στοίχημα, ότι εγώ σε λέω η Τούμπα. Και τι να κάνω εγώ, επειδή το λες εσύ. Αφού χθες πήγα, πλακώθηκα στο γραμματικό. Ναι. Με την περιφέρεια. Τα μαθές, τι έγινε, είπες ξύλο. Α, κάτσε να σου το πω. Ήταν η ο Μαύρος μπροστά με τον Μπάγεβιτς. Τραβήκανε. Εκεί. Αχ, Θεέ μου. Τώρα θα μου πεις πού είναι αυτό η περιφέρεια στο γραμματικό και αυτή στα Φιλαδέλφια. Εκεί που έπεσε το αεροπλάνο είναι το γραμματικό, ρε. Ναι, εκεί πήγαν για να δούνε για τα σκουπίδια που θα κάνουν αυτό το εργοστάσιο. Ούτε να. Η περιφέρεια να συμβούν. Ούτε να. Δεύτερο ή τρίτο του 20 παραδίδει το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Και άλλος ερώτησε να σου πω. Ποιο γήπεδο από τα δυο θα γίνει πρώτο αυτό. Μα δεν προλαβαίνει του ΠΑΟΚ να γίνει. Αυτό σου λέω. Κλείσε. Έχουμε δεύτερο του 18. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να μου πεις. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις σε 16 μήνες γήπεδο. Επειδή όμως δεν υπάρχει κάποια είδηση από κάπου να βγαίνει ότι θα ξεκινήσει. Να τελειώσω, σε παρακαλώ. Αν είχα ενημέρωση ότι στο επόμενο τετράμινο ξεκινάνε έργα στην Τούμπα, θα σου έλεγα προλαβαίνεις. Δεν το διαβάζεις το ρεπορτάζ, είσαι αγράμματος, ποδοσφαιρικά. Ο κομμουνιστής του Ηρακλείου, ο Ηρακλειδέας, ο Αποστόλης, ο Μιτιντζής, έδωσε την είδηση ότι τον Ιανουάριο του 2019 ξεκινάει η νέα. Άρα δεν προλαβαίνει και είναι πριν την ΑΕΚ, αυτό σου λέω. Άλλο Γενάρη του 19. Άλλο σε ρώτησε ο ακροατής. Τη ΑΕΚ δεν θα ξεκινήσει καν και του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει. Έτσι λέει, γιατί υπάρχει κόντρα με την περιφέρεια. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόντρα με την περιφέρεια, γιατί είναι όλα εντάξει με τον ΠΑΟΚ. Ούτε ο Μελισσανίδης θα έχει κόντρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Το βλέπω. Τα ναι. Βρήκανε. Καλά, ναι. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Χρήστος από Αθήνα, ΕΚΤΖΙΣ. Μετά ΒΖΙΤΑ, όχι μετά ΣΥΓΜΑ, όπως το λέτε εσείς, να πούμε πάνω. Ναι, περιοχή. Περιοχή Χαλάνδρη. Εμείς βάζουμε. Σε παίρνω από τη δουλειά. Νίτιτζι. Τι λέτε? Νίτιτζι βάζουμε εμείς. Βάζουμε κενή μπροστά. ΑΕΚΤΖΙΣ. ΜΗΤΙΤΖΙΣ. Είχα ανέβει Θεσσαλονίκη. Ναι. Παίρνω ταξί για να πάω στον προορισμό μου. Μου λέει, φιλαράκι, τι ομάδα είσαι? Λέω, ΑΕΚΤΖΙΣ. Ρε γάμο το μέσα στους χαμουτίδες. Τι ΑΕΚΤΖΙΣ, ρε, μου λέει. ΑΕΚΤΖΙΣ είσαι. Εντάξει, ρε φίλε, του λέω, ΑΕΚΤΖΙΣ, να μου πω πώς το θες εσύ. Για την προφορά θα μάλλον. Για την προφορά τώρα, λοιπόν. Δεν θέλω με τίποτα ΠΑΟΚ ημιτελικό κυπέλου. Όχι γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει να αποβληθεί από τον ΠΑΟΚ. Πέρσι ήμουνα στον τελικό μέσα. Και εγώ ήμουν. Όλο. Ναι. Πέρα από τους ανεγκέφαλους. Ωραία ήταν, ωραία. Παίξαν ξύλο μεταξύ τους. Ωραίο ξύλο, ωραία ήταν. Ναι. Εγώ ήμουνα με πρόσκληση. Μπήκαμε με τους ΠΑΟΚτζίδες μέσα, αγκαλιασμένοι, με selfie και τέτοιες ιστορίες. Και αυτό είναι και το ωραίο, ρε παιδί μου, έτσι να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Μα δεν μ' αρέσει. Γιατί? Εμένα μ' αρέσει να σκοτώνεται στο ξύλο. Α, έτσι. Εγώ είμαι παντρεμένος και με Σαλουνικιά. Όλη της η οικογένεια ΠΑΟΚτζίδες τρελαμένη. Αλλά μια χαρά και αγαπημένη. Όλοι μαζί. Είναι δυνατόν. Σε κάνα γαμπρό και ασεδέρνουνε, φίλε. Με κάνε γαμπρό, μου τη λένε, δεν πειράζει. Όμως σας αγαπάω εγώ. Πού έπλεξες με τα κολόσο καμόρε. Μένετε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Όχι, Αθήνα μένουμε. Αφού σε παίρνει από την Αθήνα, πώς θες να κόκκινε στη Θεσσαλονίκη να είναι? Την πεθερά έρθει να δει μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, όπου έχει ψωμί. Ψωμί εδώ που να έχει. Σωστό. Αυτά, παιδες. Φύγε, σας επόμενος. Ακούω από χτες. Από χτες. Πρώτη εκπομπή χτες. Φύγε από χτες. Φύγε. Πάμε. Έχεις μέλλον. Να προλάβουμε. Ορίστε. Πήρε Θεσσαλονίκη και είναι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι. Ναι. Ραπ. Στη φορτώσανε κάτω, να πούμε. Ναι. Έλα, ραπ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κόκκινο Σάκης που τα δωμάτια πολλά ρίσα υπερόλυτο το ΠΑΟΚ. Έλα, Σάκη. Καλά είσαι. Ομορφιά, κοίτα. Καλά. Ραπτόπουλε. Ναι. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Εκτός από ποδοσφαιρικά, λίγο να. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Εδώ είμαστε διαβασμένοι στα πάντα, λέγε. Όχι, ρε, τι διαβάζουμε. Κάτι που το κατέχεις εσύ, ας πούμε. Ναι. Και σε παραδέχομαι, ρε, φίλε. Ναι. Θέλω λίγο Ραπτό. Θέλω λίγο Παπαγιανόπουλο, Σταυρίδη,
ή το τζάκο, ό,τι μπορείς. Να γελάσουμε. Α, Σάκη. Επόμενη γραμμή. Έλα. Δεν προλαβαίνω τώρα να σε κάνω. Κάνε, ό,τι σου έρθει. Δεν προλαβαίνω τώρα. Τι δώσει. Σκοπός είναι. Όχι, αυτά γίνουν μόνο του. Δεν είναι τώρα. Κάνε εκείνο και κάνε τ' άλλο. Μόνο το ψηφίδι μπορώ να κάνω που παρακαλάει στη ΔΕΗ να φτιάξει το ρεύμα του Άρη. Εντάξει. Ναι. Μια δεμέστιχα, παρακαλώ. Λέγε. Αυτός είναι ο Βασίλης. Ναι. Ο Κεφτέ. Έλα, έλα. Ναι. Και οι δυο καλοί είναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. FM φιλικά μάτσικε. Ορθέ. FM φιλικά μάτσικε. FM φιλικά μάτσικε. Τι γίνεται, κάθε εβδομάδα αλλάζει και όνομα. Τι να κάνουμε. Έχουμε τόσου νονού. Offside γίνεται, πέναλτι, τι γίνεται. Τα λεφτά, φίλε, τα λεφτά. Τον Άρη κυνηγάνε όμως. Τον Άρη τον κυνηγάνε γιατί αυτό ο μπαμπά είναι, είναι το δεν θέλει τον Άρη στην Αλφα Εθνική. Ναι. Και διάβασε σήμερα στη Μέτρο Σπορ ποιο κυνηγάει τον Άρη. Ναι. Ερχόμαστε, πες. Με την όπιστε θα έρθετε. Αν ο Τόμ Πάπα του Ελευθερούδη ο κολλητό είχε βάλει τα φράγκα, τι έγινε εκεί με τον Ελευθερούδη, του Μπέκα, έχουμε του Μπέκα. Είστε άσχετοι, δεν καταλάβατε γιατί είπε εξήγηλωτέ στην περιφέρεια. Καμία σχέση με το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Ναι. Σου είπα εγώ ότι είπε για το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εκεί, άλλος, επηρεάστηκε. Εκεί πέφτει συνέχεια ξύλο, ενώ εδώ το γήπεδο θα το κάνει ο Τσίπρας και τα αρχαία, το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου να βρούμε. Το γήπεδο κρύψει. Θα γίνει. Τέλειος. Ναι. Θα το βάλει βοηθητικές, θα το κάνει. Ντετέ, πώς θέλει τα μηχανάκια. Θα το κάνει και ντούρο. Ναι, ναι, ντετέ θα το κάνει το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου. Το βγάλει τις βοηθητικές ρόδες. Ποια ήταν η αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Εδώ σε θέλω, δεν την ξέρω. Η Θεσσαλονίκη ήταν η μητέρα του. Ποιον είχε εγκόμενο αυτή. Εσένα. Ναι. Τι να σε πω, ρε κόκκινε. Ανιστόρητος. Ναι, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ρε, παιδιά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Για πού ο ΠΑΟΚ παίζει, δηλαδή, φιλικά. Για πέστε μου, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Για πέστε μου. Επειδή το είπα εξή, εσύ το δένει γυρί κορδόνι. Εσύ παίζει εχθρικά, ρε, παιδιά. Ναι. Με τον Ατρόμητο το 3 μάτς. Έπεσε το ξύλο της Αλεμπούς. Δεν βλέπεις. Γιατί. Τι γιατί. Ένα τέταρτο μάτς θα είναι και αυτό με τον Ατρόμητο. Με τα Γιάννενα ωραίο φιλικό. Με την Ξάνθη ωραίο φιλικό. Γιατί δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι. Δηλαδή, τι θες να σε πούμε δηλαδή. Ότι μάτωσες. Αηδίες να λέμε. Μάτωσες. Φιλικό ήταν και το Ολυμπιακό. Άκουδο. Φιλικό, άκουδο. Φιλικό ήταν και το Ολυμπιακό Ξάνθη. Το 3-0. Εκεί στο Καραϊσκάκι. Τι να πούμε, μάτωσε η Ξάνθη. Εντάξει. Και διαμαρτύρονται για τη διατησία. Και εσένα τι σε νοιάζει. Αυτά που δεν μπορούν να κάνουν τα κλαίνε, ρε φίλε. Κάντα εσύ να γελάς. Και offside πήρε ο ΠΑΟΚ και αυτό έχουν επιτύχει. Καλά έκανε, ρε φίλε. Τις ενώσεις δικές του. Ρε φίλε. Ποιος θα πάρει τα offside, αυτός που είναι φίλος με τις ενώσεις. Αυτός που έχει την ΕΠΟ μαζί του, τέλος πάντων, όσο μπορεί. Ποιος θα τις πάρει, ξέρω εγώ, Πανιόνιος. Αυτό είναι κακό δηλαδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν πάρεις 5 σφυρίγματα και έχεις 5 φίλους, κακό είναι. Δύο σφυρίγματα μέχρι τώρα πήρε. Βρε Χριστιανέ μου, κακό είναι. Που εχθές ο Ατρόμητος έπαιξε με μείον 10 παίκτες. Κακό είναι. Φωνάζουμε. Δεν είναι κακό. Αυτό λοιπόν, αυτό όμως να μην το δεχόμαστε. Τι ήθελες να παίξει. Ο Μασόν, ο Βασιλακάκης, ο Ισαΐας, ο Άρτα και να έχουμε καμιά παράταση. Τι θες. Λέγε τι θες. Αν δεν ήθελες αυτό, να έβγαινες και να έλεγες εγώ ΑΠΑΟΚ. Θέλω και τον Χατζη Ισαΐα και τον Ουάρτα και τον Γιαννούλη και τον Βασιλακάκη και τον Μανσόν και τον Κυβρακίδη δεξιά. Γιατί είμαι ΠΑΟΚ και είμαι διαφορετικός από τους άλλους. Το πες! Επόμενη γραμμή. Δεν το πες! Να σε κάνω. Δεν παίξαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα ήσασταν σαν τους, δεν ήσασταν σαν τους άλλους, θα λέγατε με τον Ατρόμητο τουλάχιστον. Πάμε. Τουλάχιστον στο κύπελο θέλω να παίξω box to box. Πάμε. Άντε μπράβο τώρα. Μου το παίζετε Παρθένες Μαγδαληνές. Ορίστε. Πάμε. Ναι. Τελευταίος. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ τελευταίος. Καλησπέρα από Καστοριά, Κοσμάς. Γεια σου Κοσμά από την Καστοριά. Ναι, βάλε τρίτη Κοσμά να πατήσει τον γκάζι λίγο. Άμα αρχίσει τα ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Με τι ομάδα οι ΑΕΚτζίδες θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν βλέπουν τα χάλια τους. Στα τρία μάτσα αυτά με τον Ολυμπιακό. Πού, ημίχρονο έπαιξαν. Όντως ήταν χάλια. Έχεις δίκιο ρε φίλε. Δεν ήταν το κάτι ιδιαίτερο, λέει. Άλλο λέει. Αυτός το μεγαλοποιεί. Ναι. Ναι, με τι ομάδα, το ίδιο και η Παναθηναϊκή. Με την ομάδα που με παίκτη λιγότερο σε κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν ήταν, ναι, μετά τον έβγαλε και τον άλλον. Νομίζουν και οι Παναθηναϊκοί ότι στο μάτς, όταν θα παίξουμε στην έδρα τους, θα μας χτυπήσουν. Με τι ομάδα και αυτή. Ποιος. Οι Παναθηναϊκοί.
Άμα παίξει, παίξει ο Παναθηναϊκός, άμα παίξει ο Παναθηναϊκός τα ίσια, είσαι σίγουρος ότι τον παίρνεις. Άνετα. Άνετα. Έχουν ομάδα να μας πάρουνε. Ναι. Κοίταξε, η ΑΕΚ, ας σου πω, θες απάντηση. Θα μου πεις φυγάνε και παίχτες. Η ΑΕΚ ίδρωσε στο 90 να ισοβαρίσει και έκανε δάχτυλο ο Χιμένεθ. Ο Ολυμπιακός έχασε. Θα μου πεις έπαιζε ο Βηγιαφάνες και οι υπόλοιποι. Σωστό. Γιατί να μην σε κερδίσει. Δεν ξέρεις. Δεν μπορεί, ρε Ραπτόπουλε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μη λέμε τώρα ότι να είναι. Ρε φίλε, η ΑΕΚ με παίχτη λιγότερο και σε κέρδισε. Δεν είχε ρε παίχτη λιγότερο. 10 λεπτά ήταν ένα τέταρτο ο παίχτης λιγότερο. Μια πρόβλεψη για να κλείσω. Η ΑΕΚ θα ξεφουσκώσει και ούτε δεύτερη δεν θα βγει στο πρωτάθλημα. Είδαμε. Ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερο. Αυτό θέλεις ή αυτό θα γίνει. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνω, ότι θα γίνει. Άλλο τι θέλω. Τι ομάδα είσαι εσύ. ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είσαι πολύ καλύτερο στο γήπεδο από την ΑΕΚ. Φυσικά. Φαίνεται το στα τελευταία μάτς. Ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα. Εντάξει. Κάτι διαφορετικό βλέπουμε εμείς. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σωστά. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει ειδήσεις. Τράβα, κομμουνιστή, εσύ τράβα. Έφυγε ρε το ζώο, έφυγε ο συνέτερός σου. Εμένα τι με τραβάς, θα μου δώσεις ποσοστά. Θα σε χρεώσω. Είμαι ωραίος. Το γύρισε κι αυτός. Είδες το χρήμα και η εκκλησία. Από κομμουνιστή τον κάνει και ύποπτος. Λοιπόν, αμέσως μετά Κανελάκη, Στάνια Δήμου και Κώστας Γιαλαμάς. Πρώτα θέλω τα λέμε αύριο στις 7. Ό,τι φαβορεί εκείνη την ώρα, ξέρετε. Παίζεται ανάποδα, εγώ δεν ακουμπάω. Γεια. Yeah.